Παρασκευή 26 Απριλίου, είναι λίγα λεπτά μετά τις 3 και 10. Είστε συντονισμένοι στο Ήπειρο στη Βιέννα και στην εκπομπή «Η ώρα της Ήπειρου». Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 παρα 10 για ένα ακόμη μεσημέρι για να δούμε τα όσα συμβαίνουν τοπικά, τα όσα συμβαίνουν πανελλαδικά, τα όσα συμβαίνουν γενικότερα γύρω μας. Είτε μιλάμε για την πολιτική, είτε μιλάμε για την κοινωνία, είτε μιλάμε για την οικονομία, είτε μιλάμε καλός ή κακός για το Πάσχα που έρχεται, σίγουρα έρχεται με καλούς ιονούς, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω από άποψη καιρού πώς θα τα πάμε. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. 2-6-51-0-68-541 και 68-542. Το τηλέφωνο της εκπομπής, το τηλεφωνικό κέντρο του Ήπειρου στη Βιέννα, όπου περιμένουμε τα δικά σας σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Επίσης, στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε και θα βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής το κινητό τηλέφωνο, στο οποίο περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα. ora.epiru@gmail.com το email μας, αλλά μας βρίσκεται και στο Facebook αναζητώντας με ελληνικούς χαρακτήρες «Η ώρα της Ήπειρου», τον τίτλο της εκπομπής. Στη διάθεσή σας επίσης τα social media του Ήπειρου στη Βιέννα, Facebook, X και YouTube. Μπαίνετε εκεί, ενημερώνεστε 24 ώρες το 24ωρο για οτιδήποτε συμβαίνει. Βλέπετε τα δελτία ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα, τις εκπομπές και αναλυτικά κάθε ρεπορτάζ. Και έχετε και μία πλήρη εικόνα και μία σφαιρική άποψη για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο, στην Ήπειρο, στα Γιάννενα και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι κυριαρχεί στον αθηναϊκό κατά βάση τύπο. Είναι αρκετά αυτά τα οποία έρχονται κυρίως από την πολιτική σκηνή της χώρας σήμερα και τα περισσότερα από αυτά καταγράφονται και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αρχή σήμερα από τα νέα, όπου αναφέρονται στα παρασκήνια στις Βρυξέλλες, ο Μητσοτάκης, η Ούρσουλα και ο Economist. Για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται το όνομα του Έλληνα Πρωθυπουργού στους υποψηφίους για τη θέση στην Προεδρία της Κομισιόν, τι αναφέρει το βρετανικό περιοδικό που κυκλοφορεί σήμερα. Η πρόβλεψη του Μακρόν για την Ευρώπη και ο ρόλος του Σάντσεθ στην επόμενη ημέρα. Σε επιφυλακή η Ίδρα μετά την κατάρριψη, χτύπησε ντρόουν τον Χούθη η εμπλοκή της ελληνικής φρεγάτας στον κόλπο του Άντεν. Η Ελλάδα ξεμένη από ερευνητικό, αποσύρεται το ωκεανογραφικό Αιγαίο. Τοξικότητα, χαστούκια που έμειναν στην ιστορία, από την Αποστασία ως το Φλόρο, ελεύθερος ο ανεξάρτητος βουλευτής δράστης με όρο να παραμείνει 50 μέτρα μακριά από το Βασίλη Γραμμένο. Κόντρα για το φλερτ με τις ψήφους των Σπαρτιατών. Εντός 10 ημερών η απάντηση της ΕΕΠ για τον Ανδρουλάκη για την υπόθεση της παρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Τραγωδία των Τεμπών, στον Άριο Πάγο η προσφυγή κατά 4 υπουργών. Μητού, γιατί επαναλαμβάνεται η δίκη Weinstein. Εφορία, τα μυστικά του νέου Ε2 για τους ιδιοκτήτες ακινήτου. Και θρίλερ με τον αγνοούμενο Γερμανό ολιγάρχη, ζει στη Μόσχα. Ένα από τα σενάρια τα οποία σκιαγραφεί και η εφημερίδα Τα Νέα. Συνεχίζουμε στην Καθημερινή. Τα νέα όρια στο μπόνους ύψους, ποιες περιπτώσεις, ποιες περιοχές επηρεάζει, οι κόφτες και οι αντιδράσεις. Σε άλλες αντιδράσεις τώρα λίγο πιο κάτω, αντιδράσεις για το εισιτήριο των 5 ευρώ στη Βενετία. Κάτοικοι της Βενετίας λοιπόν διαδηλώνουν εναντίον του εισιτηρίου των 5 ευρώ που επέβαλε ο δήμαρχος της πόλης στους τουρίστες, οι οποίοι επισκέπτονται για λίγες ώρες το ιστορικό κέντρο χωρίς να διανυκτερεύσουν. Πίεση στη Χαμάς για εκεχηρία και ομήρους, κοινή δήλωση 18 χωρών. Καμπανάκι Μακρόν από τη Σορβόνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβληματισμός για τις εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, πώς βλέπει η Αθήνα την κυριαρχία του ΒΜΡΟ. Έκρηξη στις απάτες με κάρτες. Ράπερ αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή στο Ιράν. Φρεγάτα Ίδρα, η κατάρριψη του UAV και τα παράπλευρα κέρδη.
Μητσοτάκης, το 33% ο πήχης των ευρωεκλογών δεν θα δώσουμε Patriot ή S-300 στην Ουκρανία. Η χθεσινή του συνέντευξη, αποσπάσματα από τη χθεσινή του συνέντευξη στον Sky. Εκπαίδευση δάσκαλοι για επικίνδυνες αποστολές. Κάποια από τα ζητήματα της καθημερινής. Επόμενη εφημερίδα είναι η απογευματινή. Αυξήσεις έως και 13,3% για τους συνταξιούχους που ακόμα εργάζονται, πιο πολλά ένσημα, περισσότερα λεφτά. Από το συνυπολογισμό των πρόσθετων χρόνων ασφάλισης σε κύριες και επικουρικές, όταν σταματήσουν να δουλεύουν οι παλιοί πρώτου νόμου Κατρούγκαλου και οι νέοι, η εγκύκλειος του ΕΦΚΑ. Ελεύθερος αλλά 50 μέτρα μακριά από το θύμα του, απολογήθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κωνσταντίνος Φλόρος για τον ξυλοδαρμό στη Βουλή του συναδέλφου του Βασίλη Γραμμένου. Η φρεγάτα Ίδρα πάλι σε μάχη με ντρόουνς των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Κατέριψε σκάφος μη επανδρομένο, προστατεύοντας εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Άντεν. Μητσοτάκης, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουμε στην Ουκρανία τους S-300, η χθεσινή συνέντευξη στον Sky. Ο πήχης των ευρωεκλογών για τη Νέα Δημοκρατία, το αποτέλεσμα του 2019. Ο Βελόπουλος απειλεί με χαστούκια σε ναούς εν ώψη Πάσχα για προκλητικό και απαράδεκτα μηνύματα, μίλησε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, Βορύδης θα το πληρώσει. 314 βόμβες βρέθηκαν κατά την εξέλιξη των έργων στο Ελληνικό, θαμμένες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολύ κοντά σε εγκαταστάσεις με κόσμο και παιδιά καθημερινά. Και η χρυσή τομή για το ύψος των κτηρίων αλλάζει προσωρινά ο οικοδομικός κανονισμός από 1η Μαΐου με μπόνους μέτρα ανάλογα με το συντελεστή. Εφημερίδα των συντακτών για τη συνέχεια, πρόβα ιδιωτικοποίησης του νερού ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο Σκυλακάκη. Καταστροφή στη Θεσσαλία, κυβερνητικό πρόσχημα για το ξεπούλημα του ζωτικού αγαθού. Σε ανώνυμη εταιρεία, η υδάτινη πόρη παρά την απόφαση του ΣΤΕ που επιτάσσει δημόσιο έλεγχο, ένσταση αντισυνταγματικότητας από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, σφυροκόπημα από Φάμελο Ανδρουλάκη Χαρίτσι. Η νυχτερινή τροπολογία για τα ύψη των κτηρίων δυσαρέστησε τους δημάρχους. Μαφιόζικες πρακτικές από το στενό πυρήνα της θύρας 7, τι αποκαλύπτουν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, ανατριχιαστικοί διάλογοι των οπαδών. Εργατικά ατυχήματα, έκρηξη θανάτων από υπερβολική ζέστη. Και έρχεται και το καλοκαίρι. Στα δικά μας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, μπλόκο σε απογευματινό χειρουργείο καρκινοπαθούς, οι γιατροί επέβαλαν να χειρουργηθεί πρωί και δωρεάν. Δίκη για το θάνατο του Λαλαούνη, ενοχή του οδηγού της Ντόρας Μπακογιάννη από τον εισαγγελέα. Όχι καζίνο στο Μαρούσι, χωροταξική εκτροπή ή μεθόδευση. Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, κίνδυνος νέων κόκκινων δανείων και νέα κίνηση πόκερ στην Ισπανία από τον Σάντσεθ. Τη Δευτέρα θα ανακοινώσει αν θα παραιτηθεί εξαιτίας της λάσπης που δέχεται η σύζυγός του. Αυγή η επόμενη εφημερίδα, κι όμως η Νέα Δημοκρατία δεν αρνείται την ακροδεξιά ψήφο. Ο Μητσοτάκης απέφυγε να απαντήσει για τις ψήφους των Σπαρτιατών. Ο Θεοδωρικάκος ανοίγει το παράθυρο στους εθνικιστές. Κατσιβαρδάς, Μπελέρης και Χριστοφιλοπούλου κλείνουν το μάτι στην ακροδεξιά. Ξεκάθαρη θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν έχουμε τίποτα κοινό. Τους αποστρεφόμαστε, είπε η εκπρόσωπος τύπου Βούλα και Χαγιά. Απαντήσεις για τους ομαδικούς τάφους στη Γάζα ζητούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε Κάλυμνο, Λέρο, Αρκιούς και Λειψούς ο Στέφανος Κασελάκης. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ΕΣΥ θα επιστρέψει στους πολίτες. Χαμηλό βαρομετρικό με Σαμαρά Καραμανλή. Και εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, προβάδισμα για το εθνικιστικό Βεμέρο. Στη Βουλή, μήνυση των συγγενών για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Μοντέλο Αφρικής για τη Θεσσαλία, δίνουν τα νερά της σε μία ανώνυμη εταιρεία. Και ποδόσφαιρο, νέες αποκαλύψεις για την επαγγελματική, για την εγκληματική συγγνώμη, οργάνωση. Ο ριζοσπάστης για τη συνέχεια, λιμάνια Φρούρια, τσιφλίκι των Αμερικάνων Ατοϊκών. Πολεμικό καθεστώς στις λιμενικές υποδομές ολόκληρης της χώρας. Σε απεργιακούς ρυθμούς στα σωματεία για την Πρωτομαγιά, την Τετάρτη 1η Μάη, όλοι στους δρόμους. Ευρωκοινοβούλιο, αυλαία με αισχρό ξέπλυμα του κράτους δολοφόνου Ισραήλ. Φοιτητική Σύλλογη Αθήνα, σήμερα η συγκέντρωση αλληλεγγύης στους φοιτητές των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύουν ψήφους στα θολά νερά του φασιστικού βούρκου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο για το δικαστικό χάρτη και η Λαϊκή Συσπήρωση Αθήνας καταγγέλει το εισπρακτικό σαφάρι της Δημοτικής Αρχής.
Ελεύθερος Δήπος, κλιμακωτό ταβάνι στο ύψος, η ρύθμιση του ΝΟΚ για τις νέες οικοδομές. Προσωρινά οι καθαριστικά πριν την υποβολή φοροδήλωσης. Άναψε φωτιές το εισιτήριο 5 ευρώ στη Βενετία. Αυτό που βλέπαμε προηγουμένως. Μητσοτάκης πήχει στο 33% στις ευρωεκλογές. Αντίπαλός μου μόνο τα προβλήματα των πολιτών. Ο θρυλικός σκακιστής κατηγορείται για τρομοκρατία, ένταλμα σύλληψης Πούτιν για Κασπάροφ. Κασελάκης, Βελόπουλος ψαρεύουν σε θολά νερά για ψηφοφόρους σπαρτιατών και ακροδεξιάς. Κόντρα νιούζ η επόμενη εφημερίδα. Πάμε για μαύρο ρεκόρ φτώχεια στην Ελλάδα. Financial Times αποκαλύπτουν πως η χώρα μας είναι η τελευταία στην Ευρώπη. Καταραίει ο κυβερνητικός μύθος της επίπλαστης ανάπτυξης. Νέα τροπή στην υπόθεση των Τεμπών. Εισαγγελική παρέμβαση για τον μπάζωμα στον τόπο της τραγωδίας με τους 57 νεκρούς. Κασελάκης για Τέμπη. Η ντροπή φτάνει στα άκρα. Βάφτισαν μια ολόκληρη κοινωνία συνένοχη στο έγκλημα. Τι λένε οι επιστήμονες, έρχονται πιο έντονα και πιο πολλά φυσικά φαινόμενα. Παγκόσμιο σοκ από τους ομαδικούς τάφους στη Γάζα, έρευνα ζητά ο ΟΗΕ. Και Δήμος Νίκαιας, δημοτικός σύμβουλος, γρονθοκόπησε αντιδήμαρχο. Συμβαίνουν και στην αυτοδιοίκηση αυτά. Και ένα φτεμπορική η τελευταία εφημερίδα. Θολό τοπίο στην εφαρμογή των τριετιών. Πότε χάνονται οι μισθολογικές ωριμάνσεις, τι πρέπει να προσέχουν οι εργοδότες. Γιατί η Μυτιλινέως χτυπά την πόρτα του Λονδίνου. Κλιμακούμενη αύξηση στο ύψος των κτηρίων, ερυθρά θάλασσα, άλμα των εκπομπών άνθρακα από τα container ships. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, συνοπτικά εκαθαριστικά προϋποβολής δηλώσεων στον αυτόματο πιλότο, η συμπλήρωση του ε1, οι τροποποιήσεις, οι ενστάσεις, οι διορθώσεις των λαθών. Κάποια από τα ζητήματα της ναυτεμπορικής. Είδαμε πολλά, είναι πολλά αυτά που κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική σκακέρα, με μια συνέντευξη χθες του Πρωθυπουργού που είπε πολλά, που έτσι νομίζω ότι χρήζουν αρκετού σχολιασμού και νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτό και όχι μόνο σε αυτό, σε διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία βλέπουμε αυτές τις ημέρες. Είναι δίπλα μου το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Γιάννης Στέφος. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Λαμπρού. Κοσμά, κύριε Κοσμά. Ναι. Τα μπερδεύουν όλοι, δεν πειράζει. Ακούμε και στο άλλο. Είναι το συνηθισμένο, ναι, είναι το συνηθισμένο. Αυτά τα δύο που μπερδεύουν πάντα. Γιάννη Στέφος, το πάθανε κι εγώ. Έχουμε ένα κοινό, λοιπόν. Αγαπητέ μου Λαμπρού, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κι εγώ. Είδαμε πολλά. Καλησπέρα και στους τηλεθέτες σας. Είδαμε πολλά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το περιστατικό που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες μέσα στη Βουλή, με μια πρωτοφανή έτσι, ένδειξη βίας. Βέβαια, έχουν γίνει και άλλα περιστατικά στο παρελθόν. Απλώς νομίζω ότι ποτέ δεν σταματά να μας εκπλήσει. Θα περίμενε κανείς ότι μέσα στο κοινοβούλιο, που υποτίθεται ότι είναι και η πιο. Ότι είναι η ύψιστη δομή δημοκρατίας, ότι τέτοια περιστατικά δεν θα χωρούσαν. Και όμως βλέπουμε τέτοια φαινόμενα να επαναλαμβάνονται, ιδίως τα τελευταία χρόνια, όπου μπαίνουν στη Βουλή γενικότερα κόμματα που είναι πιο δεξιά από τη δεξιά, να το πω έτσι, που είναι στην ακροδεξιά, να μην το φοβηθούμε. Θέλω ένα σχόλιο για τα όσα είδαμε έτσι αυτές τις μέρες. Αυτό το επεισόδιο το οποίο συνέβη προχθές με τον βουλευτή, μάλλον τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον πρώην ανεξάρτητο βουλευτή του Σπαρτιατών, είναι κάτι το οποίο είναι το σοβαρότερο που έγινε μετά τη μεταπολίτευση. Είχαμε και στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά. Είχαμε και Χαστούκη σε βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος παλαιότερα. Ήσασταν πολύ μικρός, αλλά η ιστορία είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε γιατί σας έχω παρακολουθήσει. Υπάρχουν στο διαδίκτυο. Αυτό όμως προχθές ήταν ένα άγριο επεισόδιο μεταξύ φασιστών. Ως έναν βαθμό. Ο ένας είναι σίγουρα φασίστας. Ναζιστικό κόμμα είναι οι Σπαρτιάδες, αλλά και ο βουλευτής των κ. Βελόπουλου είναι ακροδεξιός. Ωστόσο όμως, είναι καταδικαστέο και πολύ καλά έκανε ο κύριος Στασιούλας και αμέσως το καταδίκασε ως όφιλος πρόεδρος της Βουλής, έχοντας τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία του σώματος και στον χώρο και στον προαύλιο χώρο γενικά. Δεν μου προκαλεί εμένα εντύπωση. Ειλικρινά σας λέω ότι στη Βουλή, επειδή έχω ζήσει τουλάχιστον περίπου 5 χρόνια τους Χρυσαυγίτες και την επίθεση στον κύριο Δένδια, την επίθεση στον κύριο Μανιό, οι οποίοι ήταν της ίδιας τριμύτητας, χωρίς βεβαίως να έχουμε
χτυπήματα, δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία, δεν έχουν καμία σχέση με τον κοινοφιλελευθερισμό, δεν έχουν καμία σχέση με τον σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης. Και ανεξάρτητα αν διεμήθησαν οι διάλογοι που έχουμε διαβάσει όλοι και φαντάζομαι και πολλοί τηλεθεατές έχουν διαβάσει ή όχι, σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να υπάρξει αυτοσυγκράτηση. Όμως γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη, για να λύνουν οι διαφορές μας με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πιο κόσμιο και όχι με μπουνιές. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ το καταδίκασε από την πρώτη στιγμή, αλλά το καταδίκασε όλος ο πολιτικός κόσμος. Μάλιστα θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι η αυστηρότερη ποινή, θα πρέπει να επιβληθεί η αυστηρότερη ποινή που προβλέπει ο κανονισμός Βουλής. Πιθανόν θα υπάρχουν και ποινικές ευθύνες, διότι η άρση ασυλίας θεωρείται δεδομένη σε αυτή την περίπτωση. Όμως, κύριε Κοσμά, να ξέρουμε και να έχουμε στο νου μας ότι ο φασισμός είναι εδώ, οι νοοτροπίες οι φασιστικές είναι εδώ, δεν έχουν φύγει ποτέ. Και μάλιστα, όσο περισσότερο νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν, τόσο περισσότερο παίρνουν θάρρος και κυριολεκτικά περιφέρονται με αυτό το οποίο είδαμε πριν από λίγες μέρες στα μάτια μας, το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικά σοβαρό. Για ευρωπαϊκή χώρα. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος έτσι, που βρίσκει πάτημα όλο αυτό, όλη αυτή η συμπεριφορά. Και αυτό που έλεγα και χθες και τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι άξιο απορίας, εν πάση περιπτώσει, γιατί τέτοια κόμματα. Έχουμε δει τη δράση της Χρυσής Αυγής όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για μια απόφαση έτσι, που κάνει λόγο καθαρά για εγκληματική οργάνωση. Και όμως μετά από τόσα χρόνια μπήκε άλλο ένα κόμμα, το οποίο φαίνεται ότι είναι βιτρίνα, θα αποδειχθεί, νομίζω ότι Μεγάλη Δευτέρα περιμένουμε την τελική απόφαση για το ποιος είναι ή πίσω ή λίγο πιο μπροστά, εν πάση περιπτώσει, απλώς δεν φαίνεται τόσο πολύ από τους Σπαρτιάτες. Το θέμα είναι γιατί βρίσκει πάτημα όλη αυτή η συμπεριφορά. Εντάξει, είναι μια ερώτηση η οποία πραγματικά έχει συζητηθεί πολλές φορές, αλλά είναι τόσο επίκαιρη όσο ποτέ κάθε φορά. Η κατάσταση στη χώρα παρουσιάζει δυσκολίες. Αυτό δεν έχει σχέση να κάνει με τη δημοκρατία. Mm-hmm. Έχει σχέση να κάνει με το πώς ζούμε την καθημερινότητά μας, τι γίνεται με την ακρίβεια, τι γίνεται με τα νοσοκομεία τα διαλυμένα, τι γίνεται με τη φτώχεια, τι γίνεται με τους χαμηλούς μισθούς. Ο φασισμός βρίσκει πάντα έδαφος σε αυτές τις προβληματικές καταστάσεις. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Έχουν εισχωρήσει σταδιακά, αν μελετήσει κανείς το φαινόμενο από το 85 και μετά, με την εμφάνιση του Μιχαλολιάκου, της Χρύσης Αυγής, ανθρώπων που σήμερα αλλάξανε και είναι στο χώρο το. Δηλαδή, βάλαν τα καλά τους και είναι στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές και υπουργοί. Πάντα σε περιόδους που υπάρχουν δυσκολίες οικονομικές ή άλλες, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Αυτό ακριβώς έγινε και με τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα, τη μνημονιακή περίοδο, πραγματικά. Να μην ξεχνάμε, αυτό συνέβη δηλαδή πριν από 10 χρόνια, 12, 14. Δεν είναι πολύ μακριά. Αλλά ένα παιδί το οποίο σήμερα 15 χρονών δεν είχε ιδέα τι ακριβώς γινόταν τότε. Δεν είχε ιδέα πώς η οικογένειά του έβγαζε τον επιούσιο ή μπορούσε να πληρώσει υποχρεώσεις. Εύκολα παρασύρεται. Και εύκολα υπάρχει αυτός ο πολιτικός, θα έλεγα, προσιλητισμός. Συνεπώς. Υπάρχει έδαφος προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα έχουμε 3 δεξιά, ακροδεξιά κόμματα στην Βουλή. Βάζω και τη Νίκη. Με τις φονταμενταλιστικές ιδέες που έχει και τις συμπεριφορές. Άλλωστε, η υποψήφια της Νίκης χαστούκησε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο και το καταδικάζουμε βεβαίως, κύριε Κοσμά. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Βελόπουλος, πριν που διαβάζεται από το σελίδα, και τι είπε, θα πέσουν χαστούκες στις εκκλησίες. Στην ουσία, προχθές εδάρθη βουλευτής του. Εδάρθη. Και τι ακριβώς κάνει με τον τρόπο αυτό. Προτρέπει τους πολίτες μέσα στην Εκκλησία να χειροδικήσουν. Βλέπετε ότι είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει πολιτική σκέψη και ερμό. Mm-hmm. Είναι αλλοπρόσαλη. Και είναι αλλοπρόσαλη διότι και το ιδεολόγιο με το οποίο υπηρετούν είναι ακριβώς τέτοιο. Mm-hmm. Είναι η βία η οποία τους κάνει να επιβιώνουν. Η Ελλάδα γνώρισε τέτοιες πολιτικές πρακτικές μετά τη μεταπολίτευση παλαιότερα. Εσείς σίγουρα ήσασταν αγέννητος. Εγώ ήμουν μαθητής. Ήταν η Εθνική Παράταξη. Ναι. Πολύ μετά άρχισαν να εμφανίζονται οι νεοναζιστικές οργανώσεις και παράνομες νεοναζιστικές οργανώσεις και έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού τους έχει απομονώσει. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μικρό ένα ποσοστό της τάξης με τα δεδομένα των προηγούμενων εκλογών, έτσι, του 15%. Τόσο αθρηστικά είναι όλες αυτές οι ομάδες και τα κόμματα.
Και πραγματικά σε αυτές τις εκλογές θα πρέπει να αποτυπώσει τη βούληση του Έλληνας ο πολίτης και την αντίθεσή του στα φαινόμενα αυτά, καταψηφίζοντας κάθε μόρφωμα πολιτικό που έχει την πολιτική του αφετηρίας στον φασισμό, στον ναζισμό, στην ακραία πολιτική έκφραση, όπως είναι αυτά τα τρία κόμματα που περιέγραψα πριν από λίγο. Περιμένω να συμβεί. Ειλικρινά σας λέω περιμένω να συμβεί, όπως περιμένω να συμβεί το γεγονός της Νέα Δημοκρατία να ξεκόψει από αυτά τα φαινόμενα. Ο κύριος Βελόπουλος έχει ψηφίσει και στο παρελθόν, όχι τώρα, τα περισσότερα νομοσχέδια της κυβέρνησης θα έχει ψηφίσει ο κ. Βελόπουλος. Διαφοροποιήθηκε σε αυτά τα οποία πραγματικά κρούει στα αντανακλαστικά, στα ευαίσθητα εισαγωγικά αντανακλαστικά της συντηρητικής κοινωνίας, όπως παραδείγματος χάρη το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, για το οποίο ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, στην ουσία, θυμάστε πόσο καιρό έχουμε απασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ναι, πάρα πολύ. Βέβαια. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ψηφίστηκε και ψηφίστηκε και από πολλούς Νέας Δημοκρατίας. Το ζήτημα είναι ότι ψηφίστηκε. Έχει μεγάλη σημασία, ξέρετε, γιατί είναι μια πραγματικότητα η οποία συνδέεται με τα δικαιώματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Θα μου πείτε, είναι το μέγιστο σε μια χώρα? Όχι, δεν είναι. Αλλά δεν είναι και ασήμαντο. Δεν είναι και ασήμαντο. Μπράβο. Είναι ακριβώς αυτό. Η λέξη η οποία πρέπει να λέμε δεν είναι ασήμαντο. Είναι σημαντικό. Τα δικαιώματα των ανθρώπων είναι σημαντικά. Τώρα, νομίζω ότι θα υπάρξει καταδίκη. Θα υπάρξει και ποινική καταδίκη. Ήταν πραγματικά αποτρόπαιο αυτό το οποίο συνέβη. Αλλά ειλικρινά σας λέω, επειδή έζησα τους χρυσαυγίδες στη Βουλή, δεν με εκπλήσει καθόλου. Η επίθεση που είχαν κάνει στον κύριο Δένδια και στον Νίκο το Μανιό ήταν πραγματικά μια εγκληματική επίθεση που φοβήθηκαν και σταματήσαν. Γιατί ξεσηκώθηκαμε όλοι εμείς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Έτυχε να μπροστά, ειδικά με τον. Και με τον Μανιό μπροστά, αλλά ειδικά με τον Δένδια, τον Νίκο. Ξεσηκωθήκαμε και μαζευτήκανε. Είναι θρασίτατη. Ξέρετε, στο γραφείο της Βουλής τότε, το οποίο είναι σταγανό για κάθε κόμμα, δεν πάει ο καθένας μέσα. Έτυχε μια φορά να περνάω από το διάδρομο και να δω την πόρτα ανοιχτή. Είχε όλα τα λάβαρα του ναζισμού μέσα. Ερμητικά κλειστά βέβαια, αλλά κάποιος έμπαινε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει ο ελληνικός λαός να τους στείλει έξω από τη Βουλή. Δεν έχουν καμία θέση εκεί πέρα. Η θέση τους είναι στη φυλακή. Μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου να αποσυρθούν από τις ευρωεκλογές και, εν πάση περιπτώσει, να μπει ένα χ στη δική τους υποψηφιότητα, στην υποψηφιότητα των Σπαρτιατών, έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση, η οποία βέβαια δεν ξέρω και κατά πόσο έχει νόημα για το ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει τις ψήφους των Σπαρτιατών. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι στο δικό μου μυαλό, ή φαντάζομαι στο μυαλό των περισσότερων, γιατί ένας Σπαρτιάτης να ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ είναι στο ακριβώς αντίθετο άκρο. Εν πάση περιπτώσει, έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και σε σωκοματικό επίπεδο στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράστηκαν ενδεχομένως φωνές που μπορεί και να είπαν ότι δεν θα ήταν και άσχημα να τις έχουμε. Ο πρόεδρος είπε ότι προφανώς και δεν τις θέλουμε, ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα μας εξέφραζε σε καμία περίπτωση. Τώρα έβλεπα στο πρωτοσέλιδο της Αυγής ότι εντοπίζουν οι αρθρογράφοι της Αυγής μια ανοιχτή πόρτα από τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν τοποθετείται ξεκάθαρα κατά των ψήφων αυτών ο Πρωθυπουργός. Προχθές ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής, του ΣΥΡΙΖΑ, ατυχέστατα, θεώρησε καλοδεχούμενες τις ψήφους των ακροδεξιών και των ναζιστών. Ατυχέστατα. Κάτι το οποίο αμέσως το κατήγγειλε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εν πάση περιπτώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με κάποιους υποψηφίους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έτυχε κάποιοι να είναι και υπουργοί στο παρελθόν. Ακούστε να σας πω κάτι. Εδώ δεν χωράνε ναι, μπορεί, δεν κλπ. Δηλαδή, καταρχάς πιστεύω ότι κανείς από όλους αυτούς δεν θα ψήφιζε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς. Υπάρχει μίσος πολιτικό. Κανείς. Εγώ δεν έχω συναντήσει ποτέ μου. Και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζω μέσα στην κοινωνία. Έχω ένα δημόσιο πολιτικό ρόλο και τώρα. Δεν υπάρχει κανείς. Θα ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, πιθανόν πάρα πολύ ναι. Αλλά πάλι κάποιοι άλλοι θα στρεφόταν αλλού. Είναι λάθος αυτή τη στιγμή και το πολιτικό σύστημα, αλλά κυρίως ο πολιτικός κόσμος, να θέλει να προσποριστεί μερικές δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες ψήφους από αυτά τα πολιτικά μορφώματα. Αυτά πρέπει να απομονωθούν. Θα έπρεπε, η βασική μου ιδιότητα είναι εκπαιδευτικός, ξέρετε. Ναι, πάντα έλεγα ότι θα έπρεπε από το δημοτικό σχολείο ακόμα, στο μάθημα της πολιτικής αγωγής, να είναι διακριτό το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα, με επικαιροποίηση των βιβλίων, σε ό,τι αφορά τα κόμματα αυτά.
Με κάθε τρόπο θα πρέπει να καταδείξουμε ότι αυτά είναι τα κόμματα τα οποία ούτε τις δημοκρατικές ελευθερίες των πολιτών σέβονται, ούτε έχουν να κάνουν σε τίποτα με τα δικαιώματα των πολιτών στην εργασία. Εξυπηρετούσαν πάντα τη μεγάλη αστική τάξη και τα συμφέροντά της και είναι τα κόμματα, κάποια από αυτά, όχι όλα, που συνεργάστηκαν μια χαρά δεκαετίες πριν με τον κατακτητή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτή η πραγματικότητα πρέπει να την διδάσκουμε. Εγώ θεωρώ ότι κακώς γίνεται αυτή η συζήτηση. Κακώς γίνεται η συζήτηση ανάμεσα στα κόμματα αυτές τις μέρες λόγω ευρωεκλογών και καταλαβαίνω το πολιτικό διακύβευμα γιατί γίνεται, αλλά θα πρέπει ρητά και με σαφήνεια όλοι να πούνε ότι δεν θέλουμε καμία από τις ψήφους αυτών των ανθρώπων που στεγάζονται πολιτικά σε αυτούς τους χώρους. Mm-hmm. Να πάμε στη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Αυτό που ξεχώρισα εγώ, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι η δική του βλέψη, δικός του στόχος, είναι το εκλογικό ποσοστό του 2019, το 33%, σαφώς πιο κάτω από το 41% των εθνικών εκλογών. Μπορεί αυτό να είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο, μπορεί να είναι πιο κάτω η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, δεν μπορώ να σας απαντήσω ειλικρινά με μεγάλη βεβαιότητα. Αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, κάνοντας και μια μικρή αυτοκριτική, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης υποτιμήθηκε στο παρελθόν. Mm-hmm. Υποτιμήθηκε, διότι ήταν εξαιρετικά μεθοδικός, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος υπήρξε αδίστακτος σε κάποιες περιπτώσεις ό,τι αφορά τις πολιτικές του επιλογές, το πώς δηλαδή διαχειρίζεται τον τρόπο που θα προσεγγίσει τον πολίτη, με τα μέσα ενημέρωσης, mm-hmm. με τα χρήματα που μοιράζει, με το ανεξέλεγκτο όλων αυτών των πραγμάτων, ως εκ τούτου. Μετά από τις τελευταίες εκλογές και τη μεγάλη διαφορά που κατήγαγε σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο πραγματικά ήταν ένα αποτέλεσμα που μας πλήγωσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά είναι κάτι το οποίο ακόμα προσπαθώ να το αναλύσω. Mm-hmm. Παίρνω λοιπόν στα σοβαρά, στα πολύ σοβαρά, το τι λέει. Ο κ. Μητσοτάκης πολύ σοφά λέει θέλω το 33%. Δηλαδή, αν πάρει 34, mm-hmm. αν πάρει 35, ξέρετε τι θα κάνει. Θα πανηγυρίσει. Ο κ. Μητσοτάκης σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να πέσει πολύ κάτω από το 33%. Mm-hmm. Πρέπει να πέσει πολύ κάτω από το 33%, γιατί είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια, γιατί είναι υπεύθυνος για την κακά αμοιβόμενη εργασία, γιατί είναι υπεύθυνος για την εγκληματικότητα, γιατί είναι υπεύθυνος για την υγεία, γιατί είναι υπεύθυνος για τα Τέμπη. Αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτό το οποίο επιχειρήθηκε στα Τέμπη. Το αίμα αυτών των ανθρώπων τρέχει στις ράγες ακόμη. Γιατί είναι υπεύθυνος για την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο την Ουκρανία και γιατί είναι υπεύθυνος για όλη την αγανάκτηση που σοβεί στην ελληνική κοινωνία, ανεξάρτητα του θα ψηφίσουν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να πάρει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Γιατί δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι θα κάνει εκλογές εθνικές ο κ. Μητσοτάκης το επόμενο διάστημα. Ναι, είπε το 27. Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε. Λίγους μήνες στην ουσία απέμειναν αφού εκεί είχε προκυρήσει εκλογές. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος εξήλθε τετραετία. Δεν πρόκειται να φύγει. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει διεθνής ρόλος για αυτόν αυτή τη στιγμή. Και δεν θα υπάρξει τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς, έχει το 41%, έχει μια πολύ ισχυρή μπετοναρισμένη πλειοψηφία στη Βουλή. Mm-hmm. 156 μπορεί να μην είναι πάρα πολύ, αλλά είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο πολύ μπετοναρισμένη. Εγώ δεν έχω καμία διαμαρτυρία τόσα χρόνια από κανέναν. Ως εκ τούτου, με αυτό, στο πορτοφόλι του, δίνει τη μάχη του 33%. Δεν ξέρω αν θα την πιάσει. Ειλικρινά σας λέω ότι. Βλέπω μια τεράστια δυσαρέσκεια στην κοινωνία. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δεύτερο κόμμα, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, mm-hmm. φαίνεται καθαρά, βγαίνει από μια διάσπαση, η οποία είναι οδυνηρή. Μ' αρέσει να βλέπω τα πράγματα έτσι όπως είναι ακατάματα, εντάξει. Αλλά βρίσκει τον βηματισμό του. Δεν ξέρω αν θα προλάβει, αν προλαβαίνει αυτός ο χώρος είναι αρκετός για να μπορέσει να καλύψει αυτή τη διαφορά. Εμένα έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο. Ποιο Μητσοτάκης ξέρει τι έχει στο μυαλό και η Νέα Δημοκρατία. Αθρηστικά το ποσοστό των κεντροαριστερών δυνάμεων να είναι πίσω από αυτόν. Και αυτό είναι τραγικό. Mm-hmm. Θα είναι μάλλον τραγικό πολιτικά. Γιατί ακριβώς ξέρει τι λέει, αντίπαλο με τα προβλήματα. Μα τα προβλήματα mm-hmm. μας έχουν πνίξει όλους. Κασίλα του κύριου Μητσοτάκη για τα προβλήματα. Με συγχωρείτε κύριε mm-hmm. Κοσμά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Κύριο Μητσοτάκη, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να εκμηδενήσει του αντιπάλου του. Να μην έχει άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να τον πολεμήσει, να τον νικήσει. Να μην έχει άνθρωπο ο οποίος μπορεί να δώσει ελπίδα στον ελληνικό λαό. Αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα του γίνει αυτό το χατήρι. Η μάχη των ευρωεκλογών είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Καμία ψήφο στην Δημοκρατία, καμία ψήφο ανθρώπου ο οποίος είναι δημοκράτης, αντιλαμβάνεται τι γίνεται, κοροϊδεύτηκε. Βλέπουμε τι γίνεται στις συντάξεις. Βλέπουμε τι γίνεται τον πληθωρισμό.
και διαρκώς ανεβαίνει, αλλά κυρίως μας κοροϊδεύει κιόλας. Έχουν αυξηθεί οι τιμές, εγώ θα σας λέω από το 15. Εγώ θα σας πω από το 19. Διότι από το 15 τα βασικά προϊόντα διατροφής, κρέας, γάλα κλπ. Θηροκομικά, είναι 100% επάνω. 6 ευρώ έχει το τυρί το 15, 13-14 έχει τώρα. 6 ευρώ έχει το μοσχάρι, 13 έχει τώρα. Αλλά και από το 19, που υπήρξε μία αύξηση, είναι τουλάχιστον 55-60%. Δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια να κρατήσει τιμές. Και ξέρετε γιατί δεν το κάνει. Πρώτα απ' όλα δεν μειώνει το ΦΠΑ. Μία από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ ο κ. Μητσοτάκης? Διότι έχει πάρα πολλά δισεκατομμύρια, 10-12 δισεκατομμύρια ετησίως έσοδα. Με αυτά τα έσοδα δεν κάνει καμία κοινωνική πολιτική. Στην ουσία εξυπηρετεί άλλες υποχρεώσεις που έχει. Αυτά τα πληρώνετε εσείς, εγώ και οι τηλεθεατές. Όλοι μας. Πού τα πληρώνουμε, στο σούπερ μάρκετ? Ναι, στη βενζίνη. Μα έχω, η βενζίνη πήγε 95. Είναι ακριβότερη από παντού στην Ευρώπη, σχεδόν. Εκεί θα πληρώνουμε ρεύμα, πετρέλαιο, το ρεύμα. Η πώληση της ΔΕΗ, η εγκληματική πώληση της ΔΕΗ. Είναι δικό του δημιούργημα. Και βεβαίως, χωρίς πλέον να έχει καμία υποχρέωση, ξεπούλησε την Εγνατία της προάλλες. Μιλάμε για την Ήπειρο τώρα, έτσι. Ξεπούλησε το λιμάνι της Οικουμενίδας σε σημείο που βγήκε ο αντιπεριφέρειας ο κ. Παντούρης και διαμαρτυρήθηκε εντόνως. Εκεί υπάρχει ζώνη κατοχής. Είμαι βέβαιος ότι το παρακολουθείτε. Προχθές έδιωξαν από το χώρο του ΟΛΗ που αγοράστηκε, ξέρετε τι, τα αυτοκίνητα της αστυνομίας. Τα έδιωξαν. Στην ελληνική επικράτεια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι δημιουργήματά του. Δεν σας λέω για την φρεγάτα που έστειλε τον πόλεμο κάτω. Θέλω να σας πω το εξής. Συγκρούνται δύο πολιτικές εδώ, σε κάθε περίπτωση. Μία είναι αυτή την οποία ζούμε 5 χρόνια και μία είναι αυτή την οποία πολύ υπηρετήσαμε, βεβαίως, με τα καλά και με τα κακά, είχαμε δημόσια υγεία. Είχαμε νοσοκομεία ανοιχτά. Είχαμε νοσοκομεία χωρίς απογευματινά γιατρία. Άκουσα στην αρχή της εισαγωγής που κάνατε ότι στα Ιωάννα και μπράβο τους, 1000 μπράβο, απέτρεψαν απογευματινό ιατρείο. Ναι, είναι έτσι. Το περιστατικό που είδαμε και τις προηγούμενες Είναι μέρες. Δυνατόν, κύριε Κοσμά, ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος πληρώνεται με 600 και 700 ευρώ το μήνα, γιατί τόσα παίρνουνε, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, και θέλει ενίκιο 400 ευρώ και 500 και χρειάζεται η ιατρική συνδρομή να πάει να κάνει ένα απογευματινό ιατρείο. Πεθάνει δηλαδή, έτσι. Ακριβώς αυτό είναι. Όποιος έχει ζει, όποιος δεν έχει, πεθαίνει. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα αναλογιστούμε οι Έλληνες πολίτες μεθαύριο. Και να δώσουμε τη μάχη της ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή. Και έχει ένα πολύ σημαντικό ψηφοδέλτιο. Είναι η μόνη δύναμη η οποία παγιώθηκε αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση. Θέλει ψηλά ποσοστά. Αλλά πρέπει να κοντίνει πάρα πολύ το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις εκλογές. Να καταψηφιστεί η πολιτική του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι είναι δυσαρεστημένοι, όλοι έχουν κόψει τα χέρια τους. Όλοι. Πολλοί. Να μην το γενικεύω. Πάρα πολλοί έχουν κόψει τα χέρια τους για το τι ψηφίσανε. Αλλά όλοι μαζί βιώνουμε τις συνέπειες μιας διακυβέρνησης, η οποία πραγματικά είναι εντελώς εχθρική απέναντι στο λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιλήσατε για το ψηφοδέλτιο. Έχει ασκηθεί, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες μέρες από την ανακοίνωση και έπειτα, αρκετή κριτική και στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία για το ότι στελεχώνουν, εν πάση περιπτώσει, τα ευρωψηφοδέλτια με κάπως πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα, εν πάση περιπτώσει, και όχι με πρόσωπα ουσίας εντός ή εκτός εισαγωγικών. Εγώ θα ρωτήσω το άλλο. Μπορεί αυτή η μέθοδος, αυτός ο δρόμος να φέρει πιο κοντά τον κόσμο που μας ακούει στην κάλπη, δηλαδή να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ αυτόν τον ξέρω και μπορεί και να τα καταφέρει, θα πάω να τον ψηφίζω. Ενώ βλέπει ένα άλλο ψηφοδέλτιο που δεν έχει κάποιον που να το γνωρίζει, γιατί να πάω? Λοιπόν, οι ερωτήσεις είναι εξαιρετικά στοχευμένες. Και να σου πω την αλήθεια, επειδή εγώ αντιλαμβάνομαι τελείως διαφορετικά το πώς πρέπει να λειτουργεί η πολιτική και η παρουσία του πολιτικού προσώπου, με πολιτικό λόγο, με προτάσεις, πίστευα ότι λίγη σημασία έχει. Φαίνεται όμως ότι έχει μεγάλη σημασία. Να. Φαίνεται ότι για κάποιο κόσμο έχει μεγάλη σημασία. Για μένα αυτό είναι μεταπολιτική. Δεν είναι πολιτική. Ζω στο προοδευτικό χώρο, στον χώρο της αριστεράς, όλη μου τη ζωή, έτσι. Αλλά ακόμα και από τον χώρο το συντηρητικό υπάρχουν απόψεις ή απόψεις συντηρητικών δημοσιογράφων, τους οποίους εκτιμώ προσωπικά και γράφουν, που ακριβώς αυτό επισημαίνω, ότι εδώ μιλάμε για πολιτική.
Δεν είναι, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να αντιλαμβάνεις τα προβλήματα του λαού, να έχεις προτάσεις, να προτείνεις, να μπορείς να συζητάς για αυτά. Να στέκεσαι πολιτικά από το να παίζεις θέατρο. Θα μου πεις, ένας ο οποίος είναι δάσκαλος είναι καλύτερος για πολιτικός, ένας ο οποίος είναι νομικός γιατρός, όχι. Όταν λέω θέατρο, να παίζεις πολιτικό θέατρο. Αυτό ακριβώς εννοώ. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια κάποιοι να κυριαρχήσουν στα δύο κόμματα αυτά και στο και το Πασόκ έχει τελεύθερης, έχει και εκεί, υπάρχουν και εκεί. Και θα δούμε και παρακάτω και άλλα κόμματα έχουν, δηλαδή και ο Χαρατζαφέρης είδε ότι κάτι έχει και αυτός εκεί πέρα. Έχει φύγει από το λαός, είναι άλλος ο επικεφαλής. Ναι, είναι κάποιος άλλος και αυτός έχει εκεί πέρα ένα πρωί μοντέλο, μια πρωί να τηλεμαγείρισα. Εντάξει, τσιμπολογάνε, το λέω αυτό ειρωνικά το τσιμπολογάνε, έτσι, απαξιωτικά το λέω. Δεν είναι όμως η ουσία αυτή. Η ουσία είναι τα προγράμματα των κομμάτων και άνθρωποι που εκεί μέσα στους 42 υποψηφίους μπορεί κάποιος, μιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ, πολύ εύκολα να επιλέξει μια τετράδα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να αποφασίσω ποιους τέσσερις θα ψηφίσω ή θα προτείνω σε φίλους που θα με ρωτήσουν. Διότι έχει πάρα πολλού σοβαρές υποψηφιότητες. Μερικές νέες υποψηφιότητες ανθρώπων, δεν θα το πω, δεν είναι σωστό να το κάνω στον αέρα, είναι εξαιρετικές. Είναι παιδιά 27-28 χρόνια και αυτά τα παιδιά πρέπει να τους δώσω αέρα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το επόμενο βήμα σε ένα κόμμα για να μπορέσει να έχει οξυγόνο να αναπνεύσει. Όλοι χρειάζονται. Όλοι χρειάζονται. Είδα υποψηφιότητες πολύ μεγάλων ανθρώπων σε ηλικία σε άλλα κόμματα. Εντάξει, που είναι. Συγγνώμη για την έκφραση, δεν είναι, το λέω υποτιμητικά, αλλά θεωρώ ότι είναι πιασιάρικες. Δεν λέει τίποτα. Θέλει ανθρώπους νέους να δουλέψουν, να βάλουν σημαντικές υποθήκες στην πολιτική ζωή του τόπου και να αγωνιστούν για αυτές. Με όραμα και αξίες, έτσι. Εξαρτάται τι είναι η αξία του καθενός. Δηλαδή, δεν μου λέει τίποτα μια τραγουδίστρια ενός μπουζουξίδικου που την είδα υποψήφια για να την ψηφίσω. Αλήθεια σας λέω. Η οποία δεν συμμετείχε σε τίποτα, σε κανένα κίνημα, σε κανένα αγώνα. Δεν είχε εκφράσει πολιτική άποψη ποτέ μέχρι τα 50 της. Πώς ξαφνικά. Αυτό όμως είναι η ευθύνη των πολιτών. Είναι ευθύνη όλων εμάς να μπορέσουμε, να μπορούμε να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει, ποιος είναι αυτός ο οποίος αύριο θα μας κρεμάσει, ποιος είναι αυτός ο οποίος αύριο θα πάει στις Βρυξέλλες και θα πει σιγά τώρα εμένα το κόμμα μου τραχαγύρευε. Γιατί έχουμε τέτοια φαινόμενα και τα έχουμε ζήσει κατά κόρον. Είναι οι φιλοδοξίες του καθενός και της καθεμίας είναι θυμητές. Όλοι έχουμε περάσει από φιλοδοξίες. Το θέμα είναι πώς τις υπηρετείς και το κυριότερο είναι μετά, αφού αφυπηρετήσεις, τι στάση έχεις. Αυτό έχει σημασία. Μάλιστα. Θα έχουμε μέλλον να τα δούμε και άλλα πράγματα τα οποία προκύπτουν. Ούτως ή άλλως οι ευρωεκλογές δεν θα αργήσουν. Έχει μείνει ένας μήνας και κάτι ουσιαστικά μέχρι τις 9 Ιουνίου. Είναι πολλά αυτά που θα αναδειχθούν, φαντάζομαι, όσο πλησιάζουμε και άλλα πράγματα και ζητήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής, επίσης πολύ μεγάλα κεφάλαια τα οποία δεν προλάβαμε να θίξουμε. Αλήθεια είναι. Αυτό που λέτε είναι μεγάλη αλήθεια. Και νομίζω θα έχουμε μια ευκαιρία να τα πούμε και με τον αυτοδιοικητικό ρόλο, γιατί έχουμε και εκεί σημαντικά πράγματα. Και εκεί έχουμε πολλά. Είναι και σημαντικά και τρέχουν πολλά στην Ήπειρο και δεν είχαμε τύχει να τα πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς ως περιφερειακή παράταξη, εκεί προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση και να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τι γίνεται, αλλά και κυρίως να ενημερώνουμε τους πολίτες με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, θεμητό. Ξέρετε, η τηλεόραση είναι ο καλύτερος, αλλά μέσω ανακοινώσεων κλπ. Το οποίο είναι η θέση παράταξης. Διότι έχουμε θέματα σοβαρά που τρέχουν και στον ένα βαθμό αυτοδιοίκησης και στον άλλο βαθμό αυτοδιοίκησης. Και επί τη ευκαιρία να πω εγώ ότι και τη Μεγάλη Τρίτη έχουμε και τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ναι. Φαντάζομαι θα. Άντε, να σας πω και το θέμα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αφού με καλέσετε. Είπα να το ξεκινήσω λίγο πιο. Όχι, πολύ πιο καλά. Ελαφρά, κοιτάξτε, ήρθαμε μια βασική μου πολιτική ιδιότητα. Είμαι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, είμαι πρώην βουλευτής. Είμαι ίσως από τα παλιότερα πλέον στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα Γιάννενα. Κοιτάξτε, η μέρα λογοδοσίας είναι κάθε δύο μήνες ορισμένη και είναι πραγματικά έτσι. Μια πολύ καλή πρωτοτυπία του νόμου. Και μπράβο στον νομοθέτη. Τι γίνεται εκεί. Οι παρατάξεις έχουν δικαίωμα να ρωτήσουν για ένα θέμα σοβαρό που κρίνουν αυτές, τι ακριβώς έκανε η Περιφερειακή Αρχή. Εμείς επιλέξαμε
Να ρωτήσουμε την Περιφερειακή Αρχή, γιατί το έχουμε στείλει κιόλας, οπότε δεν έχει νόημα να μένει κρυφό. Τι έπραξε η Περιφερειακή Αρχή για το φαινόμενο, το μείζον θέμα της εθαλομίχλησης στο λεκανοπέδιο των Ιωνίων. Και το κάναμε, ξέρετε γιατί. Διότι ευθύς εξ αρχής που αναλάβαμε στην περιφέρεια ως αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν μία από τις πρώτες ερωτήσεις που κάπου απευθύναμε στον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος δεν τραπάτησε ποτέ. Και παρότι λέγαμε θα το πούμε, θα το συζητήσουμε, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει συζήτηση, να μας πει τι έκανε, να πούμε τι προβλέπεται για από το θεσμικό πλαίσιο να γίνει. Και βεβαίως θα πρέπει εδώ όλες οι παρατάξεις, και ο επιστημονικός κόσμος, και οι επαγγελματικές ενώσεις, να συμφωνήσουμε στο μίνιμουμ ενός προγράμματος δράσεως την επόμενη πενταετία, για να μην είμαστε το 2028-2029 στον ίδιο παρόν μας, την κυρία Κοσμά, με μια πόλη μολυσμένη, μια πόλη η οποία εκπέμπει ρήπους καρκινογόνους. Δεν τα λέω, τα λένε οι επιστήμονες, δεν είναι η δουλειά μου, αλλά τα λένε και έχουν δίκιο. Και υπ' αυτή την έννοια, γιατί με ρώτησε, μου είπε κάποιος χθες, καλά, λέει, στο Μάιο θα κάνετε ερώτηση για την ανθρωπίνη. Λέω, ο Μάιος θα φύγει. Θα έρθει πάλι ο Νοέμβριος. Και χειμώνας και πάλι θα έχουμε τα ίδια. Και αυτή η ιστορία κρατάει από το 10. Η ιστορία της Θεσσαλονίκης πρωτοεμφανίστηκε στα Ιωάννινα το 10. Είμαστε πλέον το 24. Πέρασαν 14 χρόνια και το μόνο μέτρο που πάρθηκε ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε, μπήκε σε διαφορετική ζώνη τα Ιωάννινα, με λίγο μειωμένο πετρέλαιο, το οποίο πλέον έχει φτάσει στα Γιάννα 1,30. Αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει εμείς να προτείνουμε, και υπάρχουν προτάσεις. Έκανε και τότε σοβαρές προτάσεις. Υπάρχουν επιστημονικές ενώσεις, εξαιρετικές προτάσεις. Απλά να πιέσει η περιφέρεια, το σύνολό της, εννοώ η Περιφερειακή Σύμβουλη και το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και τα πολιτικά πρόσωπα του νομού. Έχουμε 5 βουλευτές στο νομό. Πρέπει να εμπλακούν σε αυτή την ιστορία. Εδώ δεν χωράνε κόμματα. Στα ζητήματα υγείας, καθημερινότητας και διαβίωσης, δεν χωράνε κόμματα και κομματικές πρακτικές. Να εμπλακούν έτσι ώστε να εξευρεθούν σε ένα βάθος πενταετίας, τετραετίας, η οικονομική πορεία, αφού μελετηθεί το φαινόμενο. Άλλες περιοχές είναι πιο επιβαρημένες στα Ιωάννα, άλλες είναι λιγότερο. Ναι, βέβαια. Να υπάρξει δηλαδή προτεραιότητα στο που θα παρέμει η πολιτεία. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Θα ακουστεί μεθαύριο, θα τα πούμε. Και ευελπιστώ πραγματικά ότι και οι άλλες παρατάξεις θα το δουν θετικά και η Περιφερειακή Αρχή οπωσδήποτε θα πρέπει επιτέλους να βάλει το δάχτυλο υπό τον τύπο των ύλων για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που αφορά την υγεία μας. Πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Και είναι και ζήτημα έτσι καθημερινότητας. Πάμε να το ξεχάσουμε και εμφανίζεται πάλι μπροστά μας και θα εμφανίζεται όλα τα επόμενα χρόνια. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και με τους δύο ρόλους, και του ΣΥΡΙΖΑ και του κοινού των υπηρετών. Κυρίες και κύριοι, θα είναι πολύ σύντομο το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Θα μείνετε όμως συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να δούμε και άλλα ζητήματα και από την οικονομία. Και ζητήματα καθημερινότητας από άλλη όμως πλευρά, σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της σημερινής ώρας της Επίρου και μετά από την αρκετά ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση με τον κύριο Στέφο, επιστρέφουμε να πάμε να δούμε ένα άλλο ζήτημα το οποίο υπάρχει στην επικαιρότητα και το οποίο το περιμέναμε ούτως ή άλλως. Έχει να κάνει με τις φορολογικές δηλώσεις. Είναι αυτό που λένε πάντα οι φοροτεχνικοί, ότι ξέρουμε την ημερομηνία λήξης και δεν ξέρουμε την ημερομηνία έναρξης και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Εν τέλει, η πλατφόρμα έχει ανοίξει. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον κύριο Σπύρο Μπέκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθέατές σας. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει, το περιμένατε, το περιμέναμε όλοι πάρα πολύ. Τι θα πρέπει να προσέχουμε να δούμε? Λοιπόν, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να προσέχουμε. Να ξεκινήσουμε μόνο να πούμε ότι άνοιξαν μόλις χθες το βράδυ φορολογικές δηλώσεις. Αυτό τι σημαίνει? Η απόφαση βγήκε και αυτή χθες. Οπότε έχουμε στα χέρια μας αυτά την πρώτη ύλη να αρχίσουμε να δουλεύουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Όμως εμείς σαν λογιστική κοινότητα πρέπει να περιμένουμε όλο αυτό, να το αποκωδικοποιήσουμε, να δούμε λίγο τι αλλαγές έχουν γίνει, τι προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ένα απλό παράδειγμα είναι, είδαμε ότι οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλλον τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν αναρτηθεί στο Ε1, αλλά δεν τα έχουμε σαν βεβαίωση
ούτως ώστε αυτά πρέπει να περαστούν στα βιβλία των αγροτών. Ένα παράδειγμα που βρήκαμε μόλις χθες. Οπότε αυτά πρέπει να αποκωδικοποιηθούν, να δούμε λίγο τις εταιρείες που έχουμε τα λογισμικά μας, ούτως ώστε να φτιάξουμε τα προγράμματα πάνω στα νέα δεδομένα για να προχωρήσουμε να υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις. Άρα, μετά το Πάσχα για εμάς τους φορολογιστές και ειδικά από τις 12 Μαΐου και μετά, και καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος, διότι κάθε χρόνο οι δηλώσεις τα τελευταία χρόνια λήγουν 31 Αυγούστου. Φέτος εμείς περιμέναμε ακόμα περισσότερο, γιατί έχουμε και την νέο τρόπο φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών αυτοαποσχολούμενων, ατομικών επιχειρήσεων δηλαδή. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι είναι κάτι νέο, κάτι καινούριο, με νέα δεδομένα, τα οποία αυτά πρέπει να τα αξιολογήσουμε και να δούμε πόσο φόρο και τι θα πληρώσει ο καθένας πλέον. Ουσιαστικά είναι μεγάλο κεφάλαιο, νομίζω, οι φορολογικές δηλώσεις και ούτως ή άλλως κάθε χρόνο, αυτό που λέτε, κάθε χρόνο υπάρχουν ζητήματα με το πότε θα ξεκινήσει αλλά και με το πότε θα τελειώσει. Και κάθε χρόνο ακούμε το ίδιο πράγμα, ότι δεν θα υπάρξει παράταση και στο τέλος αναγκάζονται από την πλευρά του κράτους να δώσουν παράταση, έτσι. Ναι, γιατί βλέπουν ότι δεν βγαίνει το όλο σύστημα έτσι όπως πάει. Να σας πω, εμείς, σαν λογιστές, είχαμε πετύχει με τον προηγούμενο κώδικα φορολογικής εισοδήματος. Ήταν να πετύχουμε τις ημερομηνίες, να ανοίγουν οι δηλώσεις μία Δευτέρου κάθε έτους και να τελειώνουν 36 κάθε έτους. Mm-hmm. Πριν από 3-4 χρόνια, αυτό 4-5 χρόνια, αυτό σαν νόμος απαλήθηκε το πρώτο μέρος και έμεινε το 36. Οπότε δεν υπήρχε η ημερομηνία έναρξης ποτέ των φορολογικών δηλώσεων και παρέμεινε η ημερομηνία λήξης. Οπότε σε αυτό πατάνε οι υπουργοί, οι εκάστοτε υπουργοί και λένε ότι σας δίνουμε παράταση με το 36. Mm-hmm. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι εμείς αυτό που θέλουμε είναι το πεντάμινο. Και άνοιξε 25 Απριλίου να γίνει μέχρι 25 Απριλίου. Το πεντάμινο από το νόμο, αυτό που ορίζει ο νόμο. Mm-hmm. Και το οποίο το έχουμε κερδίσει ως λογιστική κοινότητα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό το μεγάλο στοίχημα που τουλάχιστον προωθείται από την πλευρά του κεντρικού κράτους είναι το να πάμε σε μια όσο το δυνατόν πιο απλή διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει με τις φορολογικές δηλώσεις. Έχουμε ακούσει και τα δεδομένα έτσι, ότι θα συμπληρώνονται αυτόματα, ότι δεν θα χρειάζεται εν πάση περιπτώσει κανείς να το τρέξει όλο αυτό. Δεν ξέρω, σίγουρα έχετε πολύ καλύτερη εικόνα, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό σενάριο ή ουτοπικό είναι, με την έννοια ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα πιο σοβαρά που ενδεχομένως να πρέπει να επιληθούν πρώτα μέχρι να φτάσουμε εκεί. Κοιτάξτε, το βασικό είναι στην Ελλάδα εμείς ακόμα έχουμε τα τεκμήρια διαβίωσης, mm-hmm. που σημαίνει ότι από μόνο το αυτό είναι ένα τροχοπέδι για την πάνω στον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιος συνταξιούχος, κάποιοι που είναι και οι δύο συνταξιούχοι και οι δύο μισθωτοί, σημαίνει ότι έρχονται τα εισοδήματά τους προσυμπληρωμένα. Αυτό βέβαια δεν έγινε φέτος. Εδώ λειτουργεί αυτό περίπου 5-6-7 χρόνια που έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό που αλλάζει φέτος είναι μόνο ότι όποιος από τους μισθωτούς συνταξιούχους δεν υποβάλει τη δήλωσή του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που θα ορίσει το κράτος, τότε αυτόματα η ΑΔΕ κάνει την εκαθάριση μόνη της με ό,τι στοιχεία βρει. Εκεί λίγο είναι ακόμα αμφιλεγόμενα τα ζητήματα, γιατί αν πάει κάποιος και πειράξει τη φορολογική δήλωση και την αφήσει, δεν ξέρουμε αν θα την τραβήξει ή όχι. Είναι ένα ερώτημα. Mm-hmm. Επίσης, mm-hmm. να πούμε ότι όπως ανέφερα, τα τεκμήρια είναι σπουδαίος λόγος κάποιος να μην πληρώσει επιπλέον χρήματα. Οι τόκοι πώς μοιράζονται, ο κωδικός των αποδείξεων, αν υπάρχει φιλοξενούμενος ή όχι, ποιο σπίτι θα είναι πρώτη κατοικία και ποιο δεύτερη, αν υπάρχει αγορά οποιοδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας. Δηλαδή όλα αυτά στις μεταβολές αυτών χρειάζεται ανθρώπινο χέρι. Και φυσικά ένα χέρι ειδικού είναι αυτό που θα δώσει τη λύση και όχι οποιοδήποτε τρίτος. Άρα γι' αυτό είναι καλό δηλαδή τους συμπολίτες μου να πάνε στους λογιστές τους. Μην το περάσουν ελαφρά την καρδία όλο αυτό που θα συμβεί. Γιατί θα ζητήσουν κάποια μετά κάτι για πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο, μια αίτηση και δεν θα μπορούν να κάνουν. Γενικότερα, ένα άλλο από τα ζητήματα που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα έχει να κάνει με τη διασύνδεση, επίσης πολύ μεγάλο κεφάλαιο, διασύνδεση των POS με τις ταμιακές. Εκεί σε τι στάδιο βρισκόμαστε τώρα?
Νομίζω μέσα στο τελικό, δεν έχω ακριβώς, να φτάσει το 90% μαζί με τα ραντεβού. Πιστεύω ότι είναι παραπάνω το ποσοστό αυτό και να έχουν μείνει μόνο εποχικές και κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι μόνο στα χαρτιά αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι. Και δεν έχουν κλείσει βιβλία, δεν έχουν κλείσει ταμιακές μηχανές. Οι περισσότεροι έχουν συμμορφωθεί, οι περισσότεροι έχουν πάει στους τεχνικούς τους και έχει γίνει διασύνδεση. Κάποιοι που έχουν μείνει είναι να γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου. Αυτό τώρα το πρόβλημα που υπάρχει τώρα είναι ότι καλό όλο αυτό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει υποδομή πίσω, να υπάρχουν ταμιακές μηχανές για κάποιον που θέλει να αλλάξει, να υπάρχουν τα συστήματα αυτά τα οποία να του προσφέρουν την ευκολία, γιατί στην εστίαση αυτή τη στιγμή που κάποιος πήγε απλή ταμιακή μηχανή έχει πρόβλημα και το πώς θα αντιμετωπίσει τον πελάτη του. Καταλαβαίνετε ότι πηγαίνοντας ένα-ένα προϊόν πρέπει να πηγαίνει και την απόδειξη και πρέπει να το ρωτάει με κάποιον που έχει την απλή ταμιακή, τώρα μιλάμε. Πρέπει να το ρωτάει πώς θα πληρώσει. Αν πληρώνει με κάρτα, πρέπει να τον προπληρώσει εκείνη τη στιγμή πηγαίνοντας το προϊόν. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Οι ταμιακές μηχανές, οι καινούργιες, να έρχονται με το σταγονόμετρο και περιμένουμε να δούμε που θα φτάσει αυτό. Και περιμένουμε 1 Μαΐου να δούμε σε αυτούς που δεν θα έχουν κάνει διασύνδεση αν θα μπουν πρόστιμα ή όχι, όπως έχουν εξαγγείλει. Το περιμένουμε κι εμείς με αγωνία όλο αυτό. Μάλιστα. Θα έχουμε καιρό να τα δούμε. Κλείνοντας, επειδή ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω, αυτά είναι τα δύο, νομίζω, μεγαλύτερα τα οποία κυριαρχούν στα λογιστικά γραφεία. Υπάρχει κάτι άλλο έτσι, το οποίο είναι πολύ ψηλά, το οποίο καλείστε αυτή τη στιγμή και να διαχειριστείτε, αλλά και να απαντήσετε σε ερωτήματα πολιτών που ενδεχομένως οι περισσότεροι να μην είναι και τόσο εξοικειωμένοι. Έτσι. Αυτό που δεν έχει επικοινωνηθεί καθόλου και εμείς προσπαθήσαμε ως κλάδος λογιστών είναι ο νέος νόμος, τα μέτρα δέωσης επιμέλειας, ο οποίος πρέπει να τηρούνται και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τους λογιστές. Το έχουμε επικοινωνήσει, το έχουμε πει λίγο, αλλά δεν έχει πάρει τόσο έκταση. Επηρεάζει τόσο πολύ τους λογιστές όσο και τους επιχειρηματίες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θέλω να πω ότι αν εμείς ως λογιστές έχουμε την υπόνοια, την υποψία ότι κάποιος επιχειρηματίας, κάποιος πελάτης μας έχει χρήμα, βλέπω ότι υπάρχει κάποιο χρήμα το οποίο δεν δικαιολογείται και θεωρούμε ότι μπορεί να προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα, είμαστε υποχρεωμένοι να τον καταγγείλουμε. Και αν δεν τον καταγγείλουμε, τότε θα πρέπει εμείς να καλούμαστε να πληρώσουμε κάποιο πρόστιμο μέχρι και ποινή φυλάκιση. Όλο αυτό λοιπόν μας φέρνει απέναντι από τους πελάτες μας και τους πελάτες, τους επιχειρηματίες απέναντι από τους δικούς τους πελάτες. Γιατί τα πρόστιμα είναι και μεγάλα και η ποινή φυλάκιση είναι αρκετή και αυτή. Και για να καταλαβαίνει ο κόσμος, επιχειρηματίες είναι από κάποιο ποσό και πάνω ή όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες συναλλαγές με το ίδιο πρόσωπο, θα πρέπει να τηρούνται κάποια μέτρα. Εάν και εφόσον δεν τηρηθούν, τότε είναι υπεύθυνοι πόλου και οι επιχειρηματίες και για τον πελάτη τους ή οι λογιστές για τους δικούς τους πελάτες. Καταλαβαίνετε από μόνο το πόσο δύσκολο είναι. Δεν ξέρω αν το είπα, μπόρεσε να δώσω να καταλάβει λίγο ο κόσμος όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά πραγματικά απειλούμαστε με πρόστιμα για να καταγγείλουμε τους πελάτες μας. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο ζήτημα όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση είστε και ως Ένωση και γενικότερα ο κάθε επαγγελματίας στη διάθεση, νομίζω, των πολιτών να λύσετε τις όποιες απορίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη σύντομη αλλά ουσιαστική παρέμβαση. Θα έχουμε μέλλον να δούμε και άλλα ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Να είμαστε καλά όποτε θέλει στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε πριν με τον κύριο Στέφο για όσους μας ακούσατε για το ζήτημα της ακρίβειας. Το ζήτημα της ακρίβειας είναι διαχρονικό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν πάβει ποτέ. Τα τελευταία χρόνια όμως, μετά την πολεμική αυτή κατάσταση στην Ουκρανία, μετά τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, που και εκεί η κατάσταση είναι έκριθμη, υπάρχει μια άνοδος των τιμών. Υπάρχει μια άνοδος των τιμών όχι μόνο στα προϊόντα, όχι μόνο στα τρόφιμα, αλλά και στα καύσιμα. Και χτυπά καμπανάκι κινδύνου ουσιαστικά εν ώψη του Πάσχα. Μεγάλη εβδομάδα ξεκινά σε λίγες ημέρες και θα έχουμε και την έξοδο των εκδρομέων και όχι μόνο. Χτυπά λοιπόν καμπανάκι κινδύνου το τι γίνεται με την τιμή των καυσίμων, το πού καλπάζει. Μιλάμε για μια τιμή η οποία συνεχώς φαίνεται να αυξάνεται, παγιώνεται νομίζω σε αυτή τη φάση σε ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο όμως δεν είναι και πολύ χαμηλό, δεν είναι και το πλέον συμφέρον για τους πολίτες, για τους οδηγούς και όχι μόνο. Πάμε να δούμε τι είπε
χθες στο Ήπειρο στη Βιέννα ο πρόεδρος των πρατηριούχων, ο κ. Παπαδόπουλος, στη Γεωργία Χαλάτση. Την ανιούς έχουν πάρει για μία ακόμη φορά οι τιμές των καυσίμων, προβληματίζοντας τους καταναλωτές λίγες ημέρες πριν τον εορτασμό του Πάσχα, οπότε και οι μετακινήσεις θα αυξηθούν. Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην περιοχή των Ιωαννίνων κινείται γύρω στο 1,95, ενώ υπάρχουν και πρατήρια, κυρίως στην περιφέρεια του νομού, όπου πουλούν αρκετά ακριβότερα. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και σε ολόκληρη τη χώρα, με τις τιμές στα νησιά να έχουν ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ. Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων σημειώνουν πως δεν διαμορφώνουν οι ίδιοι τις τιμές, καθώς το κέρδος τους είναι περιορισμένο με βάση και το πλαφόν που ισχύει τα τελευταία 2 χρόνια, ενώ μεγάλο ρόλο παίζουν οι διεθνείς συγκυρίες. Πάντως, από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα, μετά τις αυξομοιώσεις που έχουν σημειωθεί όλο αυτό το διάστημα, η τιμή της αμόλυβδης είναι 1,3 λεπτά ανώτερη, ενώ αντίθετα το πετρέλαιο κίνησης έχει μειωθεί περισσότερο από 2 λεπτά. Έχουμε αυτό το διάστημα, έχουμε μία, δεν θα πω μόνο αυξητική, έχουμε αυξομοιώσεις των καυσίμων, οι οποίες σε κάποια στιγμή σταθεροποιούνται σε ένα λίγο υψηλότερο επίπεδο από την προηγούμενη φορά. Η άνοδος των καυσίμων, αυτή τη στιγμή πουλούμε εδώ στα Γιάννενα, πουλάμε εδώ στα Γιάννενα την αμόλυβδη βενζίνη στο 1,96 μέχρι 1,98 και το πετρέλαιο στο 1,62 μέχρι 1,65. Αυτές είναι οι τιμές που πουλούνται στο νομό μας. Και όσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, και αυτό πουλείται σήμερα στο από 1,30 μέχρι 1,32. Αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι στο πόσο κάθε ένας και ποια μέρα αγοράζει τιμολογιακά, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές ότι το πρατήριο αγοράζοντας τα καύσιμα τις ιδίες εκείνη της ημέρας, τότε μπορεί και αυξάνει ή μειώνει αντίστοιχα την τιμή βάσει του τιμολογίου που παίρνει, λόγω και των πλαφών δεν επιτρέπει μεγάλες αυξήσεις, μεγαλύτερες από αυτό που ορίζεται σύμφωνα με τον πλαφόν. Ναι, εμείς δεν διαμορφώνουμε τιμές. Τις τιμές τις διαμορφώνει το δηληστήριο, οι εταιρείες. Εμείς ό,τι αγοράζουμε, όπως είπα και προηγουμένως, προσθέτουμε στην αγορά μας το ποσοστέο κέρδος, αυτό που έχουμε, το δραχμικό κέρδος που είναι. Λοιπόν, πέραν αυτού τώρα, στις διεθνείς αγορές, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε το βαρέλι, που όπως το ονομάζουν, ήταν γύρω στα 86 δολάρια. Σήμερα, από ό,τι είδα, είναι στα 83. Οπότε επηρεάζουν βασικά οι τιμές αυτές του αργού πετρελαίου, αλλά πιο πολύ επηρεάζεται χρηματιστηριακά. Και η ισοτιμία μεταξύ δολαρίου και ευρώ, αυτά επηρεάζουν την καθημερινότητα. Το άλλο επηρεάζει λίγο μακροχρόνια, ας πούμε, το δολάριο, το βαρέλι που πάει σύμφωνα με την αγορά του αργού πετρελαίου. Και τώρα αυτό δεν μπορώ να το... Συνήθως... Δεν μπορώ να πω με σαφήνεια ότι αυτό θα επηρεάζει λόγω του Πάσχα και ότι η κινητικότητα η οποία θα δημιουργηθεί θα αυξήσουν τα καύσιμα για αυτό το λόγο. Τώρα οι συγκυρίες που υπάρχουν μεταξύ τώρα των καυσίμων στη διεθνή αγορά και σε αυτά, βλέπω ότι επηρεάζουν την αύξηση. Και μετά από ό,τι βλέπουμε και οι χώρες οι οποίες δημιουργούν στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή που έχουν εμπόλεμες καταστάσεις, αυτές επηρεάζουν και την τιμή του αργού πετρελαίου. Οπότε να ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι, γιατί τότε το πετρέλαιο, τα καύσιμά μας θα είναι πάρα πολύ ακριβά. Πέρα βέβαια από τις διεθνείς τιμές του Brent που καθορίζουν τις τιμές, στην χώρα μας η μεγάλη φορολογία αφήνει ένα σημαντικό αποτύπωμα στη συνολική τιμή των καυσίμων. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα με άλλες χώρες ή με την Κύπρο. Εμείς εδώ έχουμε και αυτό που λέμε συνεχόμενα και είναι η πάγια μας θέση της Ομοσπονδίας και δική μας εδώ τοπικά, ότι θα πρέπει να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης για να μπορέσουμε να έχουμε φτηνότερα καύσιμα. Αλλού δεν υπάρχει άλλος τρόπος για μείωση των καυσίμων από ό,τι βλέπουμε. Οπότε και αυτό από ό,τι φαίνεται και συζητήσουμε είναι δύσκολο να συμβεί. Οπότε οι τιμές μας θα παραμένουν σε αυτό. Να φανταστείτε ότι ο φόρος των καυσίμων μαζί με το ΦΠΑ στοιχίζει πιο πολύ από ό,τι στοιχίζει η αγορά του. Η βασική του αγορά. Αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης που βιώνουμε.
Ναι. Και ταυτόχρονα η αγοραστική δύναμη του καθενός μας σήμερα έχει μειωθεί κατά πολύ λόγω του ότι περνάμε ένα διάστημα δεκαετίας ίσως και παραπάνω κρίσεων και COVID κλπ. Και ακόμη και σήμερα πάλι υπάρχουν και οι αυξήσεις οι οποίες γίνονται και αυτές δεν είναι σε τέτοια επίπεδα που θα μπορεί ο κάθε καταναλωτής να έχει την επάρκεια των χρημάτων. Τα καταναλωτικά αγαθά και αυτά αυξάνονται καθημερινά, όπως βλέπουμε και όπως ακούμε στα σούπερ μάρκετ. Οπότε η αγοραστική δύναμη του κάθε ενός μας έχει μειωθεί κατά πολύ. Και οπότε και στο καύσιμο και ένα λεπτό να φανεί να μπει στην τιμή του επάνω φαίνεται ακριβό. Όταν δεν έχει, η φτώχεια φέρει την κρίνια, λέει. Η ζήτηση πάντως για το πετρέλαιο θέρμανση σταμάτησε νωρίς φέτος εξαιτίας των καιρικών συνθήκων. Ωστόσο, όσοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την τιμή του 1,30 ευρώ περίπου, στο οποίο πωλείται σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, έχουν μόλις ελάχιστα 24 ώρα για να κάνουν τις παραγγελίες τους, καθώς από την Μεγάλη Τρίτη, 30 το μηνός, σταματάει η διάθεσή του για φέτος. Πολύ λίγο, δεν υπάρχει αναζήτηση, γιατί και ο καιρός, από ό,τι βλέπετε, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους καταναλωτές από το Μάρτιο. Βλέπετε ότι έχουμε θερμοκρασίες 20 και 22 και 18 και αυτά. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις βοήθησε τον καταναλωτή να μπορεί να κρατήσει χρήματα στην τσέπη του για να μπορέσει να περάσει το Πάσχα. Σημαντικό ζήτημα να δούμε πού θα φτάσουν, εν πάση περιπτώσει, οι τιμές. Και ξαναλέω όλα αυτά λίγες μέρες πριν το Πάσχα. Να πω πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ότι είχαμε άμεση κινητοποίηση πριν από λίγο της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την Κόνιτσα και της ΕΜΑΚ για τραυματισμό γυναίκας στις κολυμπήθρες του Παπίγκου. Πρόκειται για μια 62χρονη από το Ισραήλ, η οποία βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο εκδρομής. Οι αρχές ενημερώθηκαν από άλλους περιπατητές και κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη συνδρομή και τη μεταφορά της γυναίκας σε σημείο που να μπορέσει να προσεγγίσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο και συνέβη λίγο αργότερα. Την παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα, πριν από λίγο δηλαδή. Θα είναι πολύ σύντομο και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε να ασχοληθούμε και με τον τουρισμό, αλλά και με μια ενδιαφέρουσα δράση που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, στην πόλη των Ιωαννίνων. Μια δράση για καλό σκοπό, σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν στο στούντιο του Ήπειρος TV1, στο τελευταίο μέρος της σημερινής ώρας της Ηπείρου. Για Πάσχα θα μιλήσουμε και πάλι, αλλά θα το δούμε από μια άλλη οπτική, από την πλευρά του τουρισμού, να δούμε τι γίνεται, να δούμε πού είμαστε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάμε καλά, νομίζω. Θα μας το επιβεβαιώσει ο πρώην πρόεδρος και μέλος του ΔΣ, ένας ξενοδόχων, ο κ. Στάθης Χιούτης, τον οποίο καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην ώρα της Ηπείρου. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Κοσμά, τόσο εσάς όσο και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πάμε καλά. Είναι μια αίσθηση που αποτυπώνει, που έχει αντίκτυπο όντως. Ναι, όντως πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά και για αυτή τη χρονική περίοδο του Πάσχα. Οι πληρότητες στον προορισμό είναι πολύ ψηλές. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή αγγίζουμε σχεδόν το 80%. Βέβαια υπάρχουν κάποια ελεύθερα δωμάτια της τελευταίας στιγμής και καλό θα ήταν όποιος προγραμματίζει να επισκεφτεί την περιοχή μας να το κάνει άμεσα. Διότι θεωρώ ότι στις επόμενες ημέρες, δηλαδή στην ουσία την μεγάλη εβδομάδα, θα δυσκολευτεί μετά να βρει δωμάτιο στον προορισμό. Mm-hmm. Γενικότερα νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, και το έχουμε συζητήσει και μαζί στο παρελθόν, τα τελευταία χρόνια πάντα βλέπουμε μία άνοδο αυτών των τιμών, αυτών των κρατήσεων, το οποίο σημαίνει ότι θα συνεχιστεί μέχρι και την τελευταία μέρα ή τουλάχιστον μέχρι να εξαντληθούν τα διαθέσιμα δωμάτια, ότι ακόμη και την τελευταία στιγμή όποιος θέλει να έρθει να γνωρίσει τα Γιάννενα θα μπορέσει και θα το ψάξει έστω και την τελευταία στιγμή. Ναι, όντως συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν και οι επισκέπτες τελευταίας στιγμής. Βέβαια, οι περισσότεροι προγραμματίζουν τις διακοπές τους, έτσι και την εξόρμηση στην ουσία τόσο στην πόλη όσο και στον ορεινό όγκο του προορισμού από νωρίτερα. Mm-hmm. Άλλο ένα επιτυχημένο, δηλαδή, στην ουσία
Άλλη μια πετυχημένη τουριστική περίοδος για μας, με υψηλές πληρώτες, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τρίμερα και τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ο προορισμός στην ουσία ήταν εντελώς γεμάτος. Αυτά δεν είναι τυχαία βέβαια. Ο Ινσέτε σε μόνιμη βάση, όπως το γνωρίζετε και εσείς σίγουρα και οι τηλεθεατές μας, μας κατατάσσει στο υψηλότερο βάθρο και με την υψηλότερη βαθμολογία στο κομμάτι της ικανοποίησης των επισκεπτών. Αυτό απορρέει βέβαια από, από τον επαγγελματισμό των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό και όχι μόνο, έτσι, διότι στο κομμάτι του τουριστικό δεν είναι μόνο οι ξενοδόχοι, είναι και οι άνθρωποι που ασχολούνται στα καφέ εστιατόρια, είναι οι ταξιτζίδες και σίγουρα η τουριστική συνείδηση που πλέον έχει περάσει στον κόσμο και βέβαια είναι γνωστό και γνωστή η πυρώτικη φιλοξενία, ας πούμε, που παρέχουμε στους επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή και σίγουρα η μοναδικότητα του προορισμού, έτσι, που όλα αυτά έχουν βοηθήσει, συν βέβαια τους σημαντικούς οδικούς άξονες που έχουν υλοποιηθεί. Παλιότερα η Εγνατία και η Ιόνια στην ουσία μας έβγαλαν από την απομόνωση, έτσι, και αύξησαν κατά πολύ την επισκεψιμότητα από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η Αμβρακία οδός, ως γνωστό, έχει παραδοθεί. Μου έλεγαν συνάδελφοι σήμερα από τα παράλια ότι βλέπουν μια αύξηση της τουριστικής κίνησης κατά 40%. Ένας δρόμος που δευθύνει πολύ σίγουρα και τα παράλια τα δικά μας, έτσι, της Πρέβεζας, της Πάργας, των Σιβώτων, αλλά σίγουρα και την πόλη των Ιωαννίνων. Ο Ε65, στην ουσία το νότιο κομμάτι, με ένα κομμάτι και του βόρειου τμήματος, αυτό της Καλαμπάκας, παραδόθηκε πριν από λίγες μέρες από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Άλλος ένας πολύ σημαντικός δρόμος που θα φέρει πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση τους επόμενους μήνες στον προορισμό. Και σίγουρα αναμένουμε και την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος για να μπορέσει η περιοχή μας να ενωθεί πιο εύκολα και με την Καλαμπάκα αλλά και με άλλους προορισμούς της κεντρικής Ελλάδας. Πού υστερούμε ενδεχομένως, γιατί κινήσεις γίνονται, αναδεικνύεται και συζητήματα, έχετε αναδείξει πάρα πολλές φορές το ζήτημα, το πόσο σημαντικό είναι να ολοκληρωθεί επιτέλους το Γιάννενα Κακαβιά, το πόσο σημαντικό είναι επιτέλους να συνδεθούν τα Γιάννενα με το Ηράκλειο. Στο εξωτερικό, ακόμη και σε διπλανές χώρες, στην Αλβανία για παράδειγμα, βλέπουμε να προχωρούν με ταχύτητα τους ρυθμούς άλλα ζητήματα που ενδεχομένως και εμάς να είναι μία από τις φιλοδοξίες μας, αλλά δεν. Πρακτικά βρίσκουμε κολλήματα. Και βέβαια δεν μπορώ να μην αναφέρω και το μεγάλο ζήτημα που είχε ανακύψει πριν από μερικούς μήνες με τις πρωινές πτήσεις της Aegean που καταργήθηκαν. Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι τώρα έχουν επιστρέψει μετά από όλες αυτές τις αντιδράσεις και μετά από όλες αυτές τις διεκδικήσεις και από τη δική σας την πλευρά και από την τοπική κοινωνία ευρύτερα. Φαίνεται ότι προς το παρόν το έχουμε αυτό το κομμάτι. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κοσμά. Κοιτάξτε, αρχικά η Ιόνια Κακαβιά προχωράει. Απλά εμείς θα επιθυμούσαμε, επειδή ο συγκεκριμένος δρόμος αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού οδικού άξονα, έτσι, στην ουσία ενώνει δύο κράτη, αυτά της Ελλάδος και της Αλβανίας. Θα θέλαμε αυτός ο οδικός άξονας να γίνει με τετράχνη κατασκευή. Δυστυχώς προχωράει με τρίχνη. Θα δούμε, βέβαια, το καλό είναι ότι θα γίνουν οι απολυτριώσεις για τετράχνη κατασκευή και ίσως μελλοντικά γίνει επέκταση, έτσι, από τρίχνο σε τετράχνο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με βάση τα στατιστικά που έβγαλε ο Ινσέτε για το 2023, από το συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς πέρασαν φέτος περισσότεροι από 616.000 επισκέπτες, έτσι. Στην ουσία η οδική κίνηση, το πέρασμα των αυτοκινήτων ήταν πάνω από 616.000 οχήματα. Άρα μιλάμε για ένα δρόμο με μεγάλη κίνηση, που δικαιολογεί την κατασκευή του δρόμου μελλοντικά με τετράχνη κατασκευή. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι το κομμάτι του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αεροπορικό μάρκετινγκ στον προορισμό, διότι αυτή τη στιγμή εκτελείται μόνο η τακτική αεροπορική σύνδεση των Ιωαννίνων με την Αθήνα. Για μας είναι αναγκαίο και πρέπει οπωσδήποτε και η περιφέρεια αλλά και η Δήμη και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων φυσικά να σκύψουν στο συγκεκριμένο ζήτημα, να κάνουμε ένα σοβαρό και στοχευμένο αεροπορικό μάρκετινγκ για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τακτικές αεροπορικές συνδέσεις με το εξωτερικό
Και σε πρώτη φάση σίγουρα με τη Γερμανία, διότι η γερμανική αγορά είναι η τρίτη στη σειρά για την πόλη των Ιωαννίνων. Πρώτη είναι η ελληνική, δεύτερη είναι η αλβανική και τρίτη είναι η γερμανική. Σίγουρα επιθυμούμε την αεροπορική σύνδεση με την Κύπρο. Παλιότερα υπήρχε αυτή η αεροπορική σύνδεση και οι πληρότητες ήταν μεγάλες. Και σίγουρα επιζητούμε να ολοκληρωθεί και να προχωρήσει στην ουσία η διαγωνιστική διαδικασία, η επαναπροκήρυξη της άγονης αεροπορικής σύνδεσης στον Ιωαννίνο με το Ηράκλειο της Κρήτης. Mm. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν βρει λύση. Για όλα αυτά τα ζητήματα βέβαια υπάρχει νομική κάλυψη και το νομικό πλαίσιο. Ειδικά για τα πρώτα δύο, όλες οι περιφέρειες και οι Δήμοι από την Ελλάδα κάνουν συνδιαφήμιση με τις αεροπορικές εταιρείες και καταφέρουν να ανοίξουν τους διεθνείς προορισμούς στις περιοχές τους. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς? Εμείς έχουμε ζητήσει από τον Περιφερειάρχη Πύρου ένα ποσό από την τουριστική προβολή να πάει στο κομμάτι του αεροπορικού μάρκετινγκ. Αναμένουμε την απάντησή του. Έχουμε δώσει και σύμβαση που έκανε τελευταία ο Περιφερειάρχης Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζικώστας, που έπραξε ακριβώς αυτό, όπως έχουν κάνει και άλλοι, όπως ο Δήμος Βόλου, τελευταία έκανε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος στην έκθεση της Κύπρου ανακοινώθηκε η αεροπορική σύνδεση τόσο με το Ηράκλειο της Κρήτης, όσο και ανακοινώθηκε και άλλη μία, με την Κύπρο, έτσι. Σύνδεση δηλαδή στην ουσία της Αλεξανδρούπολης με τη Λάρνακα και με το Ηράκλειο της Κρήτης. Υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες που κάνουν αυτό το αεροπορικό μάρκετινγκ. Εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων έχουμε φέρει δύο στον προορισμό. Έχουν συζητήσει εδώ με τους αυτοδιοικητικούς και με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων. Απλά τώρα πρέπει όλοι μαζί να καθίσουμε να συζητήσουμε, διότι έγινε μια προσπάθεια παλιότερα αλλά δεν ευοδόθηκε η συγκεκριμένη κίνηση, να τα βάλουμε κάτι, διότι για μας πέρα από τους οδικούς άξονες το κομμάτι της αεροπορικής σύνδεσης με το αεροδρόμιο είναι από τα πλέον σοβαρά και τα πλέον αναγκαία, διότι δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες του τουρισμού οι οποίοι θα ωφεληθούν και οι πολίτες της πόλης, έτσι, και οι δημότες στο σύνολο του νομού θέλουν να ταξιδέψουν φτηνά στο εξωτερικό, κάτι που δεν έχουν τώρα δυνατότητα. Έχουμε επιστολές από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιρροτών Εξωτερικού που ζητάνε εδώ και χρόνια την αεροπορική σύνδεση με τη Γερμανία. Έχουμε τις εταιρείες ψηφιακής ανάπτυξης στην περιοχή που ζητούν και αυτοί την σύνδεσή τους με τη Γερμανία. Δεν βλέπω το λόγο γιατί τόσο καιρό έχουμε καθυστερήσει στο να προχωρήσουμε στο κομμάτι του αεροπορικού μάρκετινγκ. Mm-hmm. Δεν λέω ότι καλές είναι οι εκθέσεις στις οποίες συμμετέχουμε, αλλά πρέπει να υπάρξουν αεροπορικές συνδέσεις για να μπορέσουμε εμείς σαν επιχειρηματίες να κάνουμε τις συνεργασίες αυτές που επιθυμούμε με τους tour operator. Mm-hmm. Να σας πω, εγώ στην Κύπρο, στην έκθεση που συμμετείχε η Περιφέρεια Πύρου, δεν πήγα. Μίλησα τηλεφωνικά όμως με ταξιδιωτικούς πράκτορες, οι οποίοι και μας γνωρίζουν και τους γνωρίζουμε. Και αυτό που με επανάλαβαν για άλλη μια φορά είναι ότι γνωρίζουμε το τουριστικό σας προϊόν, διότι και οι Κύπροι επιθυμούν να έρθουν στο κομμάτι της πόλης και ειδικά στο City Break του Δήμου Ιωαννιτών, έτσι. Mm-hmm. Αλλά χωρίς να υπάρχει αεροπορική σύνδεση, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Άρα για εμάς τους επαγγελματίες, καλή ήταν η συμμετοχή στην έκθεση της Κύπρου, αλλά χωρίς αεροπορική σύνδεση δεν μπορούμε να φέρουμε κόσμο στον προορισμό. Έγινε και μία σύσκεψη σήμερα με κάλεσμα που είχε απευθύνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με τη συμμετοχή φορέων όπως είναι το Επιμελητήριο, όπως είναι η Ένωση Ξενοδόχων, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Γενικότερα όλα αυτά τέθηκαν επιτάπητος. Δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξουμε, με την έννοια ότι ανοιχτή η διάβλη είναι ούτως ή άλλως και το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει και άλλες επαφές και άλλες συσκέψεις και με τους εκπροσώπους από διάφορες τοπικές ενότητες εδώ στα Γιάννενα, στο Δήμο Ιωαννιτών, πάλι τέθηκε στο επικεντρό του τουριστικό προϊόν. Τουριστικό προϊόν που γενικότερα νομίζω ότι ποντάρουμε πάρα πολύ και καλά κάνουμε
και ποντάρουμε, γιατί έχουμε πράγματα να δείξουμε. Να σας ρωτήσω κλείνοντας, επειδή βλέπουμε το τελευταίο διάστημα αρκετά πράγματα να γίνονται και αρκετά συνέδρια στα Γιάννενα και αρκετά πράγματα, εν πάση περιπτώσει, και επιστημονικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και όχι μόνο. Επίσης, πριν από μερικές μέρες είχαμε και την Ολυμπιακή Φλόγα εδώ στα Γιάννενα. Όλα αυτά λίγο πολύ αποτελούν πόλο έλξης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν λίγο περισσότερο τα επόμενα χρόνια και να μας βοηθήσουν να φέρουμε περισσότερο κόσμο, με όλες βέβαια αυτές τις προϋποθέσεις που είπατε και εσείς των συνδέσεων, είτε μιλάμε για οδικές είτε μιλάμε για αεροπορικές συνδέσεις. Έχουμε το πλαίσιο εκείνο το κατάλληλο, έτσι ώστε να φέρουμε στην πόλη μας και επιστημονικό κόσμο που ήδη έχει αρχίσει να έρχεται, και εκπαιδευτικό, αλλά γενικότερα και από κάθε πλευρά της καθημερινότητας? Ναι, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είμαστε στην αρχή της ποιοτικής και ποσοτικής αύξησης του τουρισμού στην περιοχή. Σίγουρα όλα αυτά που αναφέρατε βοηθούν στο brand που ονομάζεται Ιωάννινα. Απλά οφείλουμε και κάθε είδους τουρισμού, διότι υπάρχουν πολλά είδη, γαστρονομικός, θρησκευτικός, αθλητικός, συνεδριακός, έτσι, σχολικός. Οφείλουμε ως προορισμός και ως επαγγελματίες και να τα προωθήσουμε παραπάνω και να τα αναπτύξουμε. Διότι το καθένα από αυτά μπορεί να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών στην περιοχή. Και ένα σχόλιο για την επιτροπή που είπατε σήμερα στο που συγκάλεσε ο Δήμος Γιαννητών. Θεωρώ ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Και με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και με τον Δήμαρχο είμαστε σε αγαστή συνεργασία. Το κομμάτι των αεροπορικών συνδέσεων είναι κάτι που θεωρώ βραχυπρόθεσμα θα το τρέξουν και οι ίδιοι. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές. Είναι δεδομένο τα επόμενα χρόνια ότι ο αριθμός των επισκεπτών στην περιοχή θα αυξηθεί. Απλά πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι και ως επαγγελματίες αλλά και ως προορισμός και σε πολλά άλλα θέματα, έτσι. Στο θέμα της καθαριότητας, στο θέμα της υποστήριξης όλων αυτών που θα έρθουν, έτσι, για να μείνουν πραγματικά ευχαριστημένοι και μελλοντικά να αποτελέσουν repeaters, επαναλαμβανόμενοι δηλαδή επισκέπτες, στον προορισμό μας. Να κλείσουμε με αυτή την ευχή λοιπόν, να πάνε όλα καλά, να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Πάσχα, να σας ευχαριστήσω πολύ και αμέσως μετά, μόλις περάσουν αυτές οι μέρες, εδώ θα είμαστε πάλι να κάνουμε ταμείο, να δούμε αν όντως πήγαμε καλά, γιατί έρχεται και καλοκαίρι που επίσης ποντάρουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ο κύριος Γουσμά για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να κλείσουμε με κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η Δευτέρα, η Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ευχής. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ ωραία δράση που γίνεται στα Γιάννενα, γίνεται σε διάφορες πόλεις φέτος, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα, αλλά και σε άλλες περιφερειακές πόλεις της Ελλάδας. Με πρωτοβουλία του Make a Wish, κάνε μια ευχή Ελλάδος. Ουσιαστικά το Make a Wish στέκεται αρρωγός στον αγώνα που δίνουν αρκετά παιδιά στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν δύσκολες ασθένειες, δύσκολα προβλήματα υγείας, τα οποία αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για εκείνα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διοργάνωση, ένας νυχτερινός αγώνας εντός ή εκτός εισαγωγικών, μια νυχτερινή διαδρομή που θα πραγματοποιηθεί φέτος και στα Γιάννενα με φαναράκια τα οποία θα σηκωθούν στον αέρα. Το ραντεβού είναι για αυτή τη Δευτέρα στις 8 και 4 το βράδυ στην πλατεία Μαβίλη, με τελικό προορισμό το Δημαρχείο των Ιωαννίνων, το οποίο επίσης θα φωτιστεί μπλε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ευχή. Μπλε είναι και το λογότυπο και το χρώμα του Make a Wish. Πάμε να δούμε. Η 29η Απριλίου, η Παγκόσμια ημέρα ευχής, είναι η ημερομηνία ορόσημο για το Make a Wish παγκοσμίως και η επέτειος του εορτασμού της εκπλήρωσης της πρώτης ευχής του Κρις, που 44 χρόνια πριν έγινε αστυνομικός για μία ημέρα. Ο Κρις αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του οργανισμού και έκτοτε κάθε χρόνο η ημέρα αυτή γιορτάζεται σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο με ιδιαίτερο και φαντασμαγορικό τρόπο. Το Make a Wish κάνει μια ευχή Ελλάδος ανήμερα της 29ης Απριλίου με ώρα συγκέντρωση 8 και 4 το βράδυ, διοργανώνει τον καθιερωμένο ετήσιο περίπατο Walk for Wishes 2024 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.
Φέτος, με πρωτοβουλία οικογενειών παιδιών ευχής, ο περίπατος θα διεξαχθεί και σε άλλες πόλεις ανά την Ελλάδα και ανάμεσα σε αυτές είναι και τα Γιάννενα. Η περίπατη θα είναι βραδινή ώστε να φωτιστεί ο ελληνικός ουρανός από άκρη σε άκρη στο μπλε χρώμα του Make-A-Wish με ειδικά φαναράκια και φωταγωγήσεις, ενώ τις πορείες θα οδηγήσουν παιδιά ευχής και οι οικογένειές τους. Με τους συμβολικούς αυτούς περιπάτους θα τιμηθούν τα παιδιά ευχής που πάλεψαν με μια σοβαρή ασθένεια και έγιναν καλά, ή που εξακολουθούν να παλεύουν, αλλά και η μνήμη εκείνων που δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Ο περίπατος θα διεξαχθεί στα Γιάννενα υπό την αιγίδα του Δήμου, ενώ θα φωταγωγηθεί το Δημαρχείο που σηματοδοτεί και τον τερματισμό. Λίγες ημέρες πριν τη δράση, η κάμερα του Ήπειρου στη Βιέννα συνάντησε την Ευγενία Ντίσιου, μητέρα του Βασίλη, η ευχή του οποίου να αποκτήσει ένα δεντρόσπιτο έγινε πράξη μέσω του Make-A-Wish. Η ίδια μίλησε για τη σημασία του οργανισμού και τη δράση του, ενώ απευθύνει κάλεσμα προς όλους για τη δράση της Δευτέρας. 29 Απριλίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ευχής, γι' αυτό βρισκόμαστε και εμείς εδώ. Το Make-A-Wish κάνει περιπάτους σε όλη την Ελλάδα. Φέτος αυτός είναι ένας τρόπος για να επικοινωνήσει το μήνυμα, το οποίο... Τι είναι αρχικά το Make-A-Wish? Είναι ένας οργανισμός ο οποίος ξεκίνησε το 1980 από μια ευχή παιδιού, το οποίο νοσούσε με λευχαιμία στην Αμερική. Και η μητέρα του, θέλοντας να εκπληρώσει την ευχή του Chris, ο οποίος ήθελε να γίνει για λίγο αστυνομικός, φρόντισε να πάει στην αστυνομία και να φτιάξουν μια μεγάλη γιορτή. Εκπληρώθηκε η ευχή του Chris και είδαν ότι αυτό μέτρησε πάρα πολύ στην ψυχολογία του παιδιού. Αυτή η ψυχολογία βοήθησε στην θεραπεία. Βέβαια, τον Chris δεν τον έχουμε μαζί μας, αλλά αυτό δεν σταμάτησε αυτό το κίνημα το όμορφο το οποίο ξεκίνησε. Και ξεκίνησε ο οργανισμός να εκπληρώνει ευχές παιδιών που νοσούν, είτε έχουν νοσήσει με βαριές ασθένειες, οι οποίες είναι παιδιά αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν ασθένεια και θέλουν να βοηθήσουν στην ψυχολογία τους. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου στην Ελλάδα το Make-A-Wish έχει έναν πάρα πολύ ενεργό ρόλο. Ήδη κάθε χρόνο ο στόχος τους είναι στο 100% να εκπληρώσουν αυτές τις ευχές. Μετράει πάρα πολύ στην ψυχολογία τους. Και εμείς εδώ, και εγώ εδώ σήμερα, είμαι ως μαμά παιδιού ευχής, εκπροσωπώ τους γονείς. Αυτός ο περίπατος φέτος με πρωτοβουλία του Make-A-Wish δόθηκε στους γονείς να τον οργανώσουν. Και ευχαριστούμε και εσάς που είστε εδώ σήμερα και επικοινωνούμε αυτό το μήνυμα. Στόχος μας είναι να βρεθούμε αρχικά στην πλατεία Μαβίλη, τη Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ. Θα είναι βραδινός περίπατος και συμβολικός σε μνήμη των παιδιών που έχουν εκπληρώσει την ευχή τους και μας φωτίζουν το δρόμο από ψηλά, αλλά και στα παιδιά τα οποία είναι μαζί μας και έχουν εκπληρώσει τις ευχές τους. Έτσι είναι και ο γιος μου και είμαι και εγώ εκπροσωπώντας κάθε γονέα που θα είναι μαζί μας. Κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους συμπολίτες και συμπολίτησές μας και θέλουμε να έρθουμε οικογένειες με τα καροτσάκια τους, με ό,τι μπορούν, γιατί είναι ένας περίπατος ο οποίος θέλουμε να περάσει ένα μήνυμα ότι είμαστε εδώ για αυτά τα παιδιά, θέλουμε να εκπληρώνουμε και άλλες ευχές, δηλαδή ο οργανισμός θέλει, γιατί δεν σταματάει αυτό. Θα ξεκινήσουμε από την πλατεία Μαβίλη, θα καταλήξουμε μέσω της Αβέρος στο φωταγωγημένο Δημαρχείο και εκεί θα απελευθερώσουμε κάποια μπαλόνια τα οποία θέλουμε να φτάσουν ψηλά στον ουρανό και κρατώντας φαναράκια, τα οποία φαναράκια αυτή τη στιγμή έχουν εξαντληθεί και ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο που αγκάλιασε αυτή τη δράση. Το νόημα βέβαια δεν σταματάει. Θέλουμε να είναι ο κόσμος εδώ. Με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα φωτίσουμε και θα περάσουμε το μήνυμα. Ουσιαστικά είναι μία δράση που θέλει να στείλει αυτό το μήνυμα το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε. Ταυτόχρονα όμως θέλει να στείλει και το μήνυμα στις οικογένειες που ενδεχομένως περνάνε, βιώνουν μία δύσκολη κατάσταση με μία σοβαρή ασθένεια ενός παιδιού, να μην εγκαταλείψουν, να συνεχίσουν να ελπίζουν και να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα αποκούμπι σε εσάς που έχετε περάσει μία παρόμοια ενδεχομένως κατάσταση. Αλλά κυρίως υπάρχει και ένας οργανισμός που μπορεί να εκπληρώσει την επιθυμία του παιδιού του. Ας αρχίσουμε το κομμάτι της ψυχολογίας. Έχει αποδειχθεί ότι με μελέτες, δεν το λέω εγώ μόνος γονέας, ότι το παιδί το οποίο νοσεί ή αγωνίζεται για τα βασικά, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε τα βασικά, μην τα θεωρούμε όλα δεδομένα, η ψυχολογία του είναι το α και το ω. Οπότε έρχεται ο οργανισμός, το Make-A-Wish, και κάνει αυτή την ψυχολογία ένα κομμάτι της θεραπείας. Θα βοηθήσει, θα ενισχύσει. Θέλουμε ο κόσμος να καταλάβει και ξέρουν, γιατί φαίνεται και από τα αστεράκια ευχής και από άλλες δράσεις που αγκαλιάζουν και ήταν πολύ εξοικειωμένοι όταν τους μιλήσαμε για, για αυτή την κίνηση, για αυτόν τον περίπατο, ότι έχει ένα σκοπό και πιάνει τόπο. Η ευχή που πάει να πραγματοποιηθεί έχει από πίσω μια μεγάλη κινητοποίηση από νεράιδες, από ξωτικά, από όλο τον... τους εθελοντές μας και έχοντας ζήσει στην πράξη βλέπουμε ότι γίνεται μια μεγάλη γιορτή.
αυτή τη γιορτή για το κάθε παιδί την αξίζει, γιατί παλεύει για τη ζωή του. Θέλουμε ο κόσμος να καταλάβει ότι μπορούμε να αγκαλιάζοντας αυτές τις δράσεις, να έχει νόημα όλο αυτό. Έχουμε ανάγκη να έρθει ο κόσμος, να συμμετέχει σε αυτόν τον περίπατο. Και δεν είναι θέμα αν θα είμαστε πολλοί όχι, αλλά το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε να ξέρουν ότι οι ευχές των παιδιών είναι κάτι πολύ σημαντικό και αν δεν έχουμε τη στήριξη του κόσμου, δεν γίνεται κάτι, γιατί είναι κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή με τη βοήθεια του κόσμου εκπληρώνονται ευχές, με τη βοήθεια και τη συμμετοχή επαγγελματιών και εθελοντών πάνω απ' όλα. Για τον Βασίλη, η ευχή εκπληρώθηκε, μας είπατε νωρίτερα. Ναι. Ένα δεντρόσπιτο ζήτησε. Ζήτησε ένα δεντρόσπιτο και εκπληρώθηκε, όχι απλά εκπληρώθηκε. Το Make a Wish την πήρε και την έκανε ακόμη πιο μεγάλη από αυτό που φανταζόμασταν και περιμέναμε. Η ψυχολογία του παιδιού άλλαξε απίστευτα. Ήμασταν στο τέλος των θεραπείων του και αυτό βοήθησε και εμάς να το θέσουμε σαν ένα ορόσημο ότι αφήνουμε πίσω, χωρίς να ξεχνάμε, ένα κεφάλαιο δύσκολο, αλλά είναι κεφάλαιο πλέον της ζωής μας και θα είναι πάντα. Και το παιδί από εκείνη τη μέρα πορεύτηκε τελείως διαφορετικά. Το δεντρόσπιτο αποτέλεσε σημείο αναφοράς και για τον ίδιο, αλλά και για τους φίλους του. Και είναι για μας αυτό που σας είπα, το ορόσημο να πάμε πιο κάτω και να είμαστε χαρούμενοι, γιατί είχαμε ανάγκη, όλη η οικογένεια και κάθε οικογένεια παιδιού που νοσεί όλοι μαζί. Και πάντα θα είμαστε ευγνώμονες για το Make a Wish και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ ως γονείς, που πάντα θα στηρίζουμε αυτό το σκοπό, γιατί το έχουμε ζήσει. Δηλαδή, αν δεν το πιστέψουν από εμάς, ποιος άλλος θα μπορέσει να πείσει ότι έχει πραγματικά αντίκρισμα στην ψυχολογία του παιδιού και στην πράξη όλο αυτό που κάνουν. Μεγάλη Δευτέρα, 8 και 4 το βράδυ, στην πλατεία Μαβίλη, με τερματισμό το Δημαρχείο των Ιωαννίνων, αξίζει. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω πολύ που μας παρακολουθήσατε μέχρι και αυτή την ώρα. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρος στη Βιέννα και η ώρα της Ήπειρου θα ανανεώσει το ραντεβού της μαζί σας για το μεσημέρι της Δευτέρας, μεσημέρι Μεγάλης Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 3. Καλό Σαββατοκύριακο.